Θέλω να παίξει λίγο το τραγούδι. Για καλημέρα. Πρωί. Δεν χαλάμε. Μας κυνηγάει κανένας, 6 ώρα είναι. Όχι. Και 6 ώρα είναι και 3η και 13 είναι που είναι ιδιαίτερη ημέρα. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κυνηγόμαστε μεταξύ μας. Μας κυνηγάνε οι άλλοι. Δεν χρειάζεται. Σε κυνηγάει κανείς. Όχι. Οι ξένοι μας κυνηγάνε, αλλά εμείς είμαστε. Δεν σε κυνηγάει, κύριε. Πας στο Eurogroup γιατί νόμιζε ότι θα σε κυνηγάει. Να σου δώσει τη δόση. Λάθος. Πήγε στο Eurogroup, σου λέει, παιδιά. Μην βιάζεστε, σιγά σιγά καλημέρα είπαμε, ναι. Αφού δεν λέγαμε εδώ ότι και να μην τα θέλουμε τα λεφτά θα μας κυνηγά να μας τα δώσουν. Δεν, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι δεν ακριβώς, είναι ακριβώς. Από ό,τι είδα και εγώ χθες. Λέει κοιτάξτε να δείτε παιδιά καλά τα πάτε. Ναι. Επί του πολιτικού πεδίου, άλιστα. Όταν τώρα ακούς τον άλλον να σου λέει επί του πολιτικού, πάει να πει ότι επί του οικονομικού δεν τα έχει περπάει πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Καλά τα πάτε, λέει. Πάρτε δύο χρόνια. Θα σας δώσω, χρειάζεται, λέει, μια επιμήκυση λόγω της ύφεσης. Θα δούμε τώρα πότε θα πάρουμε την απόφαση, γιατί έχουμε και στις 20 του μηνός, μπορεί να πάρουμε και στις 26 ένα έκτακτο. Κοιτάξτε, 20 του μηνός είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Ναι. Εκεί λέει θα λάβουν την απόφαση. Ναι. Όμως από την απόφαση μέχρι την εκταμείευση, μεσολαβεί ένα διάστημα. Και επίσης το ζήτημα χρέος, που είναι και το κρίσιμο, όπως φάνηκε και από αυτή τη συνάντηση και των ειδικών πολιτικών, δεν έχουν βρει συμφωνία, διότι λέει ο Γιουνκέρ, και στο θέμα, λέει, έχει τεθεί ένα θέμα, λέει, μείωσης του χρέους, το οποίο όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Και το άφησε να αιωρείται, ξέρεις. Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς. Πώς θα το κάνουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, ακόμα, καλά, αυτό είναι το βαρύ θέμα. Δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό, ναι, είναι προφανές. Λοιπόν. Κάθε πλευρά μένει στη θέση της προς το παρόν. Ναι. Ο Σόιμπλε παίρνει πάντα τη σκληρή θέση, ακόμα και για την δόση και για τα υπόλοιπα. Ναι. Λέει πρέπει να συνεδριάσει το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Πρέπει. Και δυστυχώς είμαστε άτυχοι, γιατί ανάμεσα σε αυτές τις χώρες που θα πάρουν απόφαση στα κοινοβούλια. Είναι και η Γερμανία. Mm. Είναι καμιά δεκαετία χώρες, άντε πες ξεπερνάς τις 9. Ναι. Με τη Γερμανία τι. Αλλά πρέπει να είναι όμως εντάξει στις υποχρεώσεις τους, κύριε. Τώρα είναι η σειρά μας. Ναι, ναι. Έτσι, έχουμε γυρίσει ανάποδα. Πρέπει να είστε, κύριε, εντάξει στις υποχρεώσεις σας. Ναι. Υπογράψατε μία σύμβαση για την πώληση μιας κατοικίας. Εμείς πουλάμε το σπίτι, φέρτε τα λεφτά. Και αν δεν είναι, τι θα γίνει. Πάρουμε πίσω τα συμβόλαια. Ναι. Τι θα γίνει. Ακούω και τέτοιες ιδέες να σου πω. Τι ιδέες, να καταργήσουμε τους νόμους. Από πλευρά της κυβέρνησης, όχι, καταργήσουμε, αλλά να το σκληρύνουμε λιγάκι. Κοιτάξτε, δεν είναι κακό, ναι, κακό να το σκληρύνουμε κι εμείς λιγάκι. Μα τι, κοιτάξτε, παιδιά. Δεν μπορεί να έχει ήδη. Έχουμε φτάσει και σε ένα όριο. Η διαδικασία του καλού παιδιού έχει και ένα τέλος. Κάποια στιγμή το καλό παιδί αρχίζει και αυτό να αλλάζει. Σου λέει το καλό παιδί βλέπει δίπλα τα άλλα παιδιά. Ε, βέβαια. Και σου λέει, εγώ είμαι το καλό παιδί, εντάξει. Καλό παιδί, μήπως δεν είμαι καλό παιδί και είμαι μη. Βέβαια. Μπορεί να σκεφτεί και αυτό. Το σκέφτηκε από αυτή την πλευρά. Διότι βλέπει τα άλλα που δεν είναι καλά παιδιά και κάτι καταφέρουν δεξιά και αριστερά. Ναι. Κάτι. Δεν λέει κανείς ότι έχουν πάρει τα πάνω τους, αλλά κάτι καταφέρουν. Έτσι. Έτσι. Και, μα τώρα περίμενε κανείς, ρε παιδιά, στην Ελλάδα να βγαίνουν ο κάθε υπουργός, υφυπουργός και ο κάθε τυχάρπαστος, ας πούμε, παράγοντας οπουδήποτε στον κόσμο και να βρίζει την Ελλάδα. Έλατε. Βλέπαμε κάτι δηλώσει το πρωί, κάτι τύπου, κάτι τύπησε, ας πούμε. Αυτή την Αυστρία. Σε άλλες περιόδους ούτε καν φανταζόμαστε. Αυτή την Αυστρία, την ψεκάζονται κι αυτοί. Ναι, είναι αυτή ψεκασμένη. Είναι φανερό. Ναι. Είναι και ξανθιά. Ναι, δεν θέλω να πω τίποτα πέρατος. Βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν το λέω ρατσιστικά. Όχι, ρε παιδί μου, είδε, α πούμε, στο Eurogroup τέλο πάντων είπαν δύο καλά λόγια κτλ. Ξέρω εγώ, να δούμε και πώ θα προχωρήσει, να δούμε και την έκθεση που την πήραν και δεν ήταν και ολόκληρη. Τα ποσά πόσο είναι. Τα ποσά τη επιμήκυνση είδε πόσο είναι το κενό. Πώς δεν είναι. Για τεράτα. 32 δισεκατομμύρια. 32 ακόμα κάτι ψηλά. Και είναι παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε εμεί. Βέβαια. Για το 14 και για το 15-16, σου λέει για το 14 είναι 15 δις από 8,8 που υπολογίζαμε εμείς. Και το άλλο είναι 17,6 δις για τα άλλα δύο χρόνια από 14 που υπολογίζαμε εμείς. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, γεια μου. Πάρα πολλά τα λεφτά. Yeah. Από πού, πώς, τι. Διότι και εδώ οι δικοί μας, τόσο καιρό που τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα, οι δικοί μας εννοώ τα πολιτικά κόμματα, το θεωρούσαν δευτερεύον ζήτημα την προηγούμενη περίοδο να εξηγήσουν στον κόσμο. Και καλά, ρε παιδιά, έχουμε τακτοποιήσει, βάλτε τη λέξη στα εισαγωγικά, αλλά ναι, τέλος πάντων, έχουμε τακτοποιήσει τη χρηματοδότηση της χώρας για την πρώτη διετία διακυβέρνησης από την εν λόγω κυβέρνηση. Γιατί από την οποιαδήποτε πλειοψηφία δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα δύο πώς θα χρηματοδοτηθούμε. Ουδής ασχολήθηκε. Ουδής ασχολούνταν και προεκλογικά. Τα υπόλοιπα δύο ή άλλοι. Τα υπόλοιπα δύο. Με τι λεφτά θα βγούμε στις αγορές, θα έρθουν οι αγορές να μας μοιράζουν τα χιλιάρικα, πώς θα γίνει ακριβώς, ας πούμε. Δεν είπατε, δεν λέγει κανείς τίποτα. Ρε, οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν πρόγραμμα τετραετίας, τι θα κάνουμε κτλ. Σου κλείνει το μάτι, εντάξει. Εδώ είμαστε. Η επιμήκυση. Η επιμήκυση δεν είναι δωρεάν, να τα. Βεβαίως. 32,6 δις, ένα τερατώδες ποσό μέχρι το τέλος του 2016.
Και σου λέει, υπολογίζουν το 20 να είμαστε περίπου στο 144% στο χρέος, ας πούμε. Κάπου εκεί. Είπε ένα ωραίο πάντως, και ένα φιλοσοφικό, ας πούμε, πότε. Όταν ξεφεύγουν από το σκληρό πολιτικό. Και άμα είναι να πιάσει, λέει, το 120% του χρέους, αντί για το 20%, τι έγινε. Έτσι είναι. Σωστό. Τι έγινε, αλλά μας έχετε βγάλει τα σηκώτητα στα χρόνια. Μα αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι ότι πρέπει να πάρεις όλα αυτά τα βάρβαρα μέτρα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Ναι. Για να έρθουν στο τέλος, είναι βέβαιο ότι κάπου θα σε ελαφρύνουν. Ναι. Ότι κάπου θα υπάρχει μια πιο ήπια απόφαση. Εντάξει, δηλαδή, αυτή είναι και η λογική. Έτσι προς τα εκεί παραπέμπει. Κάνει κάτι δηλώσει οι Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί. Καλά, οι Γάλλοι ήταν 100% υπέρ μας. Και η Μοσκοβισσία έκανε εξαιρετικές δηλώσεις, δεν το συζητάμε. Και ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο στη λιτότητα, πρέπει να δούμε τώρα τα αναπτυξιακά κτλ. Να δούμε. Τα αναπτυξιακά θέλουν λεφτά. Τα αναπτυξιακά δεν είναι μόνο κουβέντες και γενικές θεωρίες. Το αναπτυξιακό για να προχωρήσει σημαίνει ότι πέραν του θεσμικού περιβάλλοντος, τον νόμο δηλαδή που φτιάχνει κανείς, ας πούμε, κτλ. Χρειάζεται και χρήματα. Βέβαια. Να επενδυθούν. Λεφτά. Κοίταξε, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός πάντως, ο ίδιος που έκανε μια ευρεία σύσκεψη 5-6 ώρων εκεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με όλους τους συναρμόδιους και συναρμόδιους υπουργούς. Και είπε εμείς ότι κάναμε ό,τι είναι να κάνουμε, τώρα ήρθε η σειρά των Ευρωπαίων, προανήγγειλε συμψηφισμό των χρέων του δημοσίου με τις οφειλές. Το αυτονόητο, ρε παιδιά. Πόσα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να το πει ένας πρωθυπουργός αυτό. Δηλαδή, χρωστάω στο δημόσιο. Ναι. Μου χρωστάει το δημόσιο να πάμε στο συμψηφισμό, παιδιά. Έλατε. Για ποιο λόγο, λοιπόν, είναι για λόγους σωστής διαχείρισης. Έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια αυτή η ιστορία. Επιτέλους, το προανήγγειλε ο πρωθυπουργός. Μένει βέβαια για να γίνει και πράξη. Τώρα, από εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα. Όντως υπάρχει ένα θέμα. Μήτρε από το Λαγκαδά, έτσι ήταν, από νωρίς ήταν να τα πάρουμε τα λεφτά. Παιδιά, από τον Ιούνιο. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να έχουν λυθεί από τις αρχές του καλοκαιριού. Ακριβώς. Έχουμε φτάσει στο τέλος του φθινοπόρου, που μπαίνουμε στο χειμώνα. Έχεις μία δόση πίσω. Μία δόση τρέχουσα και μία δόση Δεκεμβρίου. Αχ, τρεις. Γι' αυτό είναι και 40 τόσα. 44. Ναι, γι' αυτό φτάνει τα 40 τόσα. Ναι, ακριβώς. 16-14. Και πάμε να πάρουμε τη μία και με το ζόρι και με πίεση, και αν την πάρουμε ολόκληρη και αν την πάρουμε σπαστά στα χέρια μας και δεν την πάρουμε σε ειδικό λογαριασμό που θα κρίνουν οι άλλοι με την πρόοδο των εργασιών που λέμε, ακόμα το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Και επ' αυτόν πρέπει να πει πάντως κάτι η κυβέρνηση. Δηλαδή, γιατί είναι θέμα διαπραγμάτευση όλα αυτά. Γιατί είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Δεν υποτίθεται ότι υπογράφεις μία σύμβαση και τα δύο μέρη τηρούν τα υπεσχημένα, τα συμφωνηθέντα. Mm-hmm. Έτσι δεν γίνεται σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες και τις κοινωνικές που λένε. Έτσι γίνεται. Τις συμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ας μας πούνε. Ναι, πολύ καλά παιδιά είμαστε, γι' αυτό ακριβώς γλωσσοφίλε, φυσάμεθα και ό,τι φυσάμεθα. Mm-hmm. Και έκαναν καφέ πρωί-πρωί, γιατί. Καφές, παιδιά, τώρα που λέτε για καφέ. Διάβαζα ότι αν η καφέινη, λέει, διεγείρει μία ουσία που λέγεται ντοπαμίνη, η οποία υπάρχει στον οργανισμό. Τι μου λες. Και αυτή, λέει, σου δημιουργεί το αίσθημα, ας πούμε, της εφορίας. Της χαράς, της ικανοποίησης. Δηλαδή, της εφορίας με ύψιλον φύ. Της κανονικής. Και σε κάνει, λέει, να αναγνωρίζεις λέξεις όπως καλό, για παράδειγμα, και χαρά. Σε κάνει να σε τραβάνε περισσότερο αυτές οι λέξεις παρά λέξη κακό. Άρα, πιες καφέ, εκεί θέλω να καταλήξω. Το λέω επιστημονικά, κατάλαβες, τόση ώρα προσπαθώ να εξηγήσω γιατί πρέπει να πιείτε καφέ. Πρέπει ορισμένοι να πιείτε καφέ. Αν και όλοι, άμα πίνουμε, καλό είναι. Ναι, λέει ένας φίλος εδώ για τον. Ναι. Ναι, δεν έχουν έρθει τα καθαριστικά και όχι μόνο δεν έχουν έρθει τα καθαριστικά ακόμα σε όλους τους συνταξιούχους του ΑΕ, αλλά και σε ορισμένες εκ των υπηρεσιών και εκ των τραπεζών, από ό,τι μαθαίνω, ιδέα δεν έχουν. Δηλαδή, πήγε ασφαλισμένος του συνταξιούχος του ΑΕ σε μια τράπεζα, αλλά εμείς δεν. Τι δε, ρε παιδιά, λέει, αφού είπαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, απογραφόμαστε και στις τράπεζες. Mm-hmm. Όχι. Δεν έχει έρθει, λέει, εγκύκλειος. Κάνει το σταυρό του. Και πού να πάω, πηγαίνει, λέει, στο υποκατάστημα του ΑΕ στην τάδε περιοχή. Δεν θέλω τώρα. Και θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Πάει στο υποκατάστημα στην τάδε περιοχή, ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση. Λέει, σε εμά. Εμείς αυτό εδώ είμαστε και να εξυπηρετούμε, λέει, τους τρέχοντες. Αυτό έλεγε ένας άλλος φίλος εδώ για τον ΟΠΑΔ. Πηγαίνετε, λέει, ρε παιδιά, πού είναι το μήνυμά του, γιατί πέρασαν διάφορα άλλα. Ναι. Καλημέρα, λέει. Η Πύρου 38 πηγαίνει να δείτε το χάος για τους ασφαλισμένους στον ΟΠΑΔ, λέει ένας φίλος. Έτσι μας κατάτησε ο Λοβέρδος. Όχι ο Γιάννης Λοβέρδος που λες εδώ. Ο Γιάννης Λοβέρδος είναι. Α, όχι, Γιάννης υπογράφει. Ναι, ο Λοβέρδος. Ναι. Ο Αντρέας λοιπόν Λοβέρδος. Όταν υπογράφεις για 2.000 απολύσεις και εσύ μιλάς για διαθεσιμότητα και μετακινήσεις, πώς να σε εμπιστευτούν, σου λέει, ο Στάθης. Με τη συζήτηση για το δημόσιο και του δημοσίου υπαλλήλου, λέει, φαντάζομαι. Αλλά περιμένετε, παιδιά, να δούμε και από αυτού του θέματος. Γιατί όλα αυτά θα περάσουν με εξειδίκευση νόμων.
Ακριβώς. Έχουμε ακόμα ψωμί στο κοινοβούλιο. Μπροστά. Καλημέρα, Βασίλη, από το Λαγκαδά. Να είσαι καλά. Καθίστε ήσυχα, λέει, παιδιά. Τόσο χαλαρή, λέει, και φιλοσοφείτε. Κάθεστε, λέει, κανονικά στη θέση σας, ζωντανή, ζωηρή. Με κανονική, παιδιά. Γιατί τι κάνουμε, κάνουμε. Αφήσουμε τις φιλοσοφίες στο πρωί. Αυτή είναι η δουλειά μας. Μεταξύ των ειδήσεων, δηλαδή. Ναι. Έτσι. Ήρθαν και οι εφημερίδες, θα τις δούμε τώρα σιγά-σιγά. Έχει μια είδηση ότι ο Παναθηναϊκός χθες ήρθε 0-0 με την Κέρκυρα. Αυτή είναι η είδηση. Ναι. Θέλετε να το φιλοσοφήσουμε ή να μην πω τίποτα. Νομίζω όχι. Να μην το φιλοσοφήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Α, θα πάω στο διάλογο τον παίρνω. Δεν μας κυνηγάει και κανένας. Όχι, δεν είναι εξαίρεση. Πολλές φορές το έχω πει. Μένα μου αρέσει ο αντίπαλος να είναι ισχυρός για να μπορεί να ράξει να λες. Άμα είναι πεσμένος κάτω, τι νόημα έχει να ανέβω πάνω και να χοροπηδάω. Τίποτα, ρε παιδί. Είναι πεσμένος. Έχει βάλει το κεφάλι μέσα στο χώμα και δεν μπορεί να μιλήσει. Να πάρει ανάσα. Όχι, δεν έχει σκέφη έτσι να πειράξει κανέναν. Άρα έχουμε και κάτι προφητείες. Γεια σου, Βασίλη, από τη Λάρισα. Παιδιά, υπάρχει μια προφητεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Σήμερα το Αγίου Χρυσόστομου πρέπει να σας πω. Ναι, άλλο λέω. Ποιος γιορτάζει, ξέρεις. Από Χρυσόστομο. Αγαπούλα. Ναι, Μάκης Ψωβιάδης. Χρυσόστομος, ε. Τι λες. Λοιπόν, τι έλεγε ο μακαριστός, ο Χριστόδουλος. Ναι, τι έλεγε. Οι τραπεζίτες θα ελέγχουν τη ζωή μας. Έλα. Ναι. Πότε το είπε αυτό, πριν πάρουμε το στεγαστικό. Γιατί δεν το είπε πριν πάρουμε το στεγαστικό. Το είπε 29 Μαΐου του 2001, πριν από 11 χρόνια. Το είχα πάρει το στεγαστικό. Στις καλές εποχές, ότι οι τραπεζίτες θα ελέγχουν τη ζωή μας. Αυτά τα λένε, είσαι, παιδιά, πριν πάρεις το στεγαστικό δάνειο. Ναι. Για να σε προετοιμάσει, να το ξέρεις, να μην πας να πάρεις το στεγαστικό δάνειο. Γιατί άμα το πάρεις, τελείωσε. Τώρα την πατήσαμε. Είδατε, στην Ισπανία πήραν μια απόφαση 2 χρόνια να σταματήσουν τις. Τις πήραν αφού αυτοκτόνησαν μερικοί. Τους πληστηριασμούς. Αποφάσισαν μετά να πάρουν το αυτονόητο. Ακριβώς. Βάζοντας βέβαια διάφορους όρους. Να είναι πάμφτωχος, να είναι με παιδιά, ενήλικα, να είναι άνεργος κτλ. Γι' αυτό λέει στην Ελλάδα πίνουμε έναν καφέ και τον πίνουμε και κάνουμε 3 ώρες να τον πιούμε. Μάγος είσαι. Ακριβώς. Ακριβώς. Σου προκαλεί, είπαμε. Γιατί δεν λέτε πιο καθαρά ότι η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο. Συγγνώμη. Γιατί, παιδιά, υποβαθμίζουμε. Το διάλογο. Όχι, δεν το σωστό. Υποβαθμίζουμε το δημόσιο διάλογο και υποβαθμίζουμε και αυτές τις οργανωμένες επιχειρήσεις. Λέω στους Παναθηναϊκούς να μην διαβάσουν καλύτερα εφημερίδες σήμερα. Του Παναθηναϊκού ενώ τις εφημερίδες. Έλεγα λοιπόν ότι τα εν λόγω καταστήματα είναι πολύ οργανωμένα. Όπως είδατε, ορισμένα εξ αυτών. Τα καφενεία λες. Όχι, τα μπου. Α, ορισμένα εξ αυτών έχουν και διαφημιστική, κάνουν διαφημιστικές καμπάνιες. Μαζεύουν λεφτά και κάνουν χορηγίες σε σχολεία. Βεβαίως. Κυρία Σούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι. Είναι οργανωμένα. Έτσι. Μαγαζιά, δεν είναι όπως. Πολύ σωστό, κύριε Λίριτζη. Πάρα πολύ σωστό. Το άλλο, ας πούμε. Λοιπόν, είναι οργανώνουμε τον τύπο, όπως βλέπετε εδώ μπροστά μας, για να τον αναγνώσουμε παρουσία του πελάτη. Περιμένετε, ρε παιδιά. Πόπο, τι γίνεται. Ρε παιδιά, γκρίζος καπνός. Ο Πετρέους έκανε άλλη δουλειά. Εντάξει, έκανε τον πόλεμο. Ωραία, πήγε καλά. Ικανός στρατηγός κτλ. Από εκεί πέρα, πώς τα κάνεις στην προσωπική του ζωή. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, παιδιά. Βλέπεις τον άλλον στρατηγός. Ναι, ναι, ναι. Έχει κάνει πολέμους, έχει καθαρίσει το μισό Αφγανιστάν, το άλλο μισό Ιράκ. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον έχει σφάξει. Ναι, ναι, ναι. Γυρνάει πίσω και είναι κοκό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στρατηγός Πετρέους, σου λέει. Έτσι. Μετάλαβες. Και τον έχει πιάσει λένε, άλλη. Λένε για τους στρατιωτικούς, εγώ δεν τα πιστεύω βέβαια. Τι λένε. Λένε για τους στρατιωτικούς διάφορα. Θα λένε θέλω να τα πιστέψω. Ναι. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τα θέσουμε και αυτά στο τραπέζι. Ναι. Έτσι. Μισό λεπτό τώρα βάζουμε μια τάξη λοιπόν, εδώ στις εφημερίδες. Ο τύπος, όπως καταλαβαίνετε, ασχολείται με το θέμα. Με αυτά ασχολείται. Eurogroup. Για την επιμήκυνση, για το χρέος. Για το νέο Eurogroup που θα έχουμε σε μια εβδομάδα. 20 του μηνός δηλαδή περιμένουμε, όπως είπαμε, το καινούργιο Eurogroup. Για να αποφασιστεί πλέον η δόση. Μάλιστα. Το πότε θα εκταμιευθεί, από ό,τι φαίνεται γύρω στο τέλος του μηνός, τέλος μηνός Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου. Γιατί δεν ξέρει. Από ό,τι είπαν χτες, εάν υπάρξει άλλο ένα Eurogroup έκτακτο και αυτό εμβόλιο στις 20 Νοεμβρίου ναι. Και μετά υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη στις 26 Νοεμβρίου. Ναι. Καλό Δεκέμβρη. Καλό Δεκέμβρη. Με το δώρο. Με το τελευταίο δώρο, παιδιά, αυτό το δώρο, βάλτε το σε ένα ντουλαπάκι και γράψτε δώρο, τελευταίο δώρο, 2012. Όντως, τώρα που το λες, θα είναι ιστορική στιγμή. Το τελευταίο δώρο θα είναι αυτό το δώρο το Χριστουγέννων. Οπότε, κανονίστε να το κάνετε φέτος το δώρο. Γι' αυτό σωστά έλεγε χθες ένας φίλος, αργότερα δηλαδή, όχι νωρίς, ότι παιδιά, λέει, μη συζητάτε τώρα. Να συζητάμε 1η Δευτέρου του 2013. Α, μπράβο. Όταν θα έχει έρθει ο πρώτος λογαριασμός, ο πρώτος μισθός με τα νέα δεδομένα, η πρώτη σύνταξη με τα νέα δεδομένα κτλ. Εκεί θα φανεί. Γιατί τώρα συζητάμε θεωρητικά, δεν έχει κοπεί τίποτα. Λέει ένας φίλος εδώ για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις των 2.000 εργαζομένων τώρα το 2012. Ναι. Παιδιά, το λέει με έναν εξαιρετικό τρόπο η Τρόικα στην έκθεσή της. Το διάβασα και είναι να σου φύγει το κεφάλι. Ακούστε. Για λέγε. Λέει. Περίπου 2.000 εργαζόμενοι είτε θα απολυθούν, ναι. Είτε, για τη διαθεσιμότητα, ακούστε πώς τη λέει, ναι. Είτε θα απολυθούν, είτε θα ενταχθούν
σε ενός είδους μονάδας παροχής υπηρεσιών με αυξημένη κινητικότητα. Θα είσαι δηλαδή εσύ σε διαθεσιμότητα υπάλληλος. Ναι. Θα είσαι μία μονάδα, θα παρέχεις υπηρεσίες με αυξημένη κινητικότητα. Δηλαδή όπου εντέλεσαι. Θα είσαι συνεχώς σε μία κίνηση. Θα σου λένε πήγαινε από εκεί, παιδί μου, εσύ, γιατί είσαι διαθεσιμότητα. Διότι σου θυμίζω. Αφού πας από εκεί λοιπόν και δεν προσφέρεις, ή τέλος που προσφέρεις ό,τι προσφέρεις, ναι, θα σου πούνε φύγε από εκεί, ξαναπήγαινε εκεί. Με αυξημένη κινητικότητα. Ακούστε τι ορολογία, ναι, βρήκανε. Και ταυτόχρονα σου θυμίζω ότι στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, για τα οποία. Τη συζήτηση γύρω από τις οποίες εργασιακές σχέσεις πολλοί την υποτίμησαν. Θεωρούσαν ότι παιχνίδι κτλ. Δίδεται η δυνατότητα στον εργοδότη, όχι τώρα στο δημόσιο, στον, ναι, ιδιωτικό τομέα. Να τον παίρνει τον εργαζόμενο. Να του λέει: θέλω τη Δευτέρα 3 ώρες. Ναι. Την Παρασκευή 72 ώρες. Το Σάββατο 5 ώρες. Mm-hmm. Την Τετάρτη κάτσε λιγάκι. Την, mm-hmm, Πέμπτη να τον έχει. Αυτή είναι η κινητικότητα. Αυτή, αυξημένη κινητικότητα. Η αυξημένη κινητικότητα. Ακριβώς. Να μην έχει ζωή, να μην ξέρει πώς είναι, πώς να διαρθρώσει τη ζωή σου. Έτσι, διότι σε παίρνει σήμερα, σε θέλω πρωί σήμερα. Αύριο, ναι, θέλω απόγευμα. Έτσι, να μπορεί να προγραμματίσει τίποτα. Να σε πηγαίνει μέρα-μέρα. Να μην έχει. Έτσι. Λοιπόν, καλά λένε εδώ, παιδιά, μην υποβαθμίζουμε αυτού του οίκου. Καθόλου δεν χρειάζεται. Καθόλου, ίσα ίσα. Προφητεία Χριστόδου. Να βάλουμε, λέει, πιο ψηλά τα τρέιλερ με τις ειδήσεις. Έχει μικρή τηλεόραση και δεν φαίνεται. Αυτό λέει, να το πούμε εδώ. Στο πού να το βάλουμε, στη μέση εδώ να περνάει μπροστά μας, παιδιά. Αυτό το κρόλ περνάει από κάτω με τις ειδήσεις. Mm. Θέλει ένας φίλος να το βάλουμε κάπου εδώ, λέει, να περνάει εδώ μπροστά μας. Λοιπόν. Ναι, γιατί. Κάποτε στην τηλεόραση. Βλέπετε τα γραμμούλα. Κάποτε στην τηλεόραση, λοιπόν, επικρατούσε που ήταν πολύ τη μοδό. Και μια γραμμούλα και άλλη μια γραμμούλα, ναι, και άλλη, ναι, μια γραμμούλα. Φάσεις, και στο τέλος δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Φάσεις, λοιπόν, ήταν οι φάσεις, λοιπόν. Ένα κεφαλάκι του παρουσιαστή. Καλύτερα, θα μου πεις. Για την επιλογή των εποπτών, ποιον εποπτών εννοείται, ρε παιδιά. Αν θα γίνουν εκλογές, λέει ένας φίλος. Ποιους επόπτες γραμμών. Όχι, ποιους επόπτες. σου λέει, θα έρθει η επόπτες να εποπτεύει την οικονομία. Ναι, ναι, θα έρθει. Δεν θα γίνουν εκλογές, θα μας βάλουν φορετούς. Τι εκλογές θα γίνουν, αστείευεστε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή σήμερα. Να ξεκινήσουμε τον τύπο. Θα δούμε λίγο τον τύπο, έτσι μια ματιά. Καθημερινή, ναι στην επιμήκυση, διαφωνία για το χρέος. Αυτά που σας λέγαμε και νωρίτερα. Να τη βάλετε, αρπέζει μια τάξη εδώ. Να το βλέπει ο κόσμος. Εδώ, μάλιστα. Νέο Eurogroup για τη δόση στις 20 Νοεμβρίου. Προαπαιτούμενα αυστηρότεροι μηχανισμοί εποπτείας. Mm. Να οι επόπτες που λέει και ο φίλος. Κύμα απίθεια υπαλλήλων ΟΤΑ και δημάρχων γίνεται το άλλο να δεις. Έτσι για τις λίστες διαθεσιμότητας. Τα λέγαμε και χθες, θα τα ξαναδούμε και σήμερα. Λαγκάρτ ψουψού με το Στουρνάρα. Να έχεις και επιχείρημα, σου λέει, για να πάρεις τη δόση. Έχουμε. Δεν... Όχι, τι γιατί να έχεις επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι αυτά που ψήφισες. Τι άλλο επιχείρημα θέλεις. Ναι. Πάμε, ναι, στα νέα. Έτσι. Βγήκε γκρίζος καπνός. Ναι. Θετικό σήμα, χωρίς απόφαση για τη δόση. Τριβές, λοιπόν, παραμένει η διαφωνία Γερμανίας Δουνουτού για τη βιωσιμότητα του χρέους. Πράσινο φως, ναι, από τους δανειστές στη διετή επιμήκυνση εφαρμογής των μέτρων. Eurogroup, άλλες δύο συνεδριάσεις 20 και 26 Νοεμβρίου πριν από την τελική απόφαση. Η νέα φορολογία για μισθωτούς και επαγγελματίες προβλέπονται ελαφρύνσεις για εισοδήματα έως 25.000, ούτε ευρώ φόρος έως 9.000, κρυφά βάρη με την κατάρρευση των φοροαπαλλαγών, χωρίς αφορολόγητο ελεύθερο επαγγελματίες, φόρος 10% για τα μερίσματα. Σήμερα αργότερα, κάτσε 7.30 δηλαδή, θα δούμε το θέμα νέα φορολογία πολύ αναλυτικά. Βεβαίως. Για τους ενδιαφερόμενους. Επειδή ρωτάτε ορισμένοι φίλοι επιχειρηματίες. Για τα δάνεια, παιδιά, που έχουν λάβει ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το παλιό Τέμπε. Α, το παλιό Τέμπε. Ναι. Ναι. Θα είναι σήμερα ο επικεφαλής του ΕΤΕΑΝ εδώ. Θα έχουμε μια πολύ σημαντική συζήτηση αργότερα. Ωραία. Να τη δείτε, λοιπόν, να καταλάβετε τι ακριβώς θα συμβεί. Το έθνος, δύο χρόνια παράταση για την Ελλάδα. Πράσινο φως από το Eurogroup για δόση και επιμήκυνση. Σύγκρουση Σόιμπλε Λαγκάρντ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Προσπάθειες για συμβιβασμό. Νέα συνεδρία του Eurogroup στις 20 Νοεμβρίου με στόχο οριστική λύση πακέτο για την Ελλάδα. Ξέσπασε και πόλεμος Γαλλίας-Γερμανίας. Είδατε τι γίνεται. Achtung, έχει βγει με. Έχουν γίνει απίστευτες, ναι, δηλώσεις από την πλευρά της Γερμανίας για τη Γαλλία. Απίστευτες κυριολεκτικά δηλώσεις. Έχει βγει Liberation με ένα κοροϊδευτικό, mm-hmm, δημοσίευμα για τη Γερμανία που θέλει να επιβάλλει στους πάντες, ας πούμε, τη δική της πολιτική. Ακριβώς. Αντάρτικο για τη διαθεσιμότητα στο δημόσιο, δήμαρχοι συνδικαλιστές. Άνω κάτω οι επενδυτές για τις τράπεζες, μετά ανακεφαλαιοποίηση. Δεύτερη πέτρα του σκανδάλου για τον Πετρέους. Το παλικάρι. Ερωτήλος. Ερωτήλος. Ό,τι γινόταν. Μπορούσε να δει ό,τι κυκλοφορούσε. Ό,τι κυκλοφορούσε. Ωραίες κυρίες πάντως. Δεν ήταν τα κορίτσια, μια χαρά είναι από ό,τι βλέπω. Πάμε στην εφημερίδα. Εφημερίδα 6 ελευθερότητα. Εντάξει. Μονομαχία Λαγκάρντ Σόιμπλε για κούρεμα του χρέους. Οι Γερμανοί παίζουν άμυνα στην επίθεση του Δουνουτού για βιώσιμη λύση. Ενώ όλοι λέει συμφωνούν ότι η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις της και αξίζει τη δόση, διαφωνούν για το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο της επιμήκυνσης. Δηλαδή έτσι. Ένεση ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υπουργική σύσκεψη, είπε τον Πρωθυπουργό, πώς θα ξεμπλοκαριστούν τα κονδύλια.
Στο σφυρί 5 ακίνητα φαντάσματα στον Πειραιά. Σε έξοδα πάνω από 150 εκατομμύρια. Σε έσοδα λέει, προσδοκά ο Δήμος. Α, ναι, 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. Τρέχουν να προλάβουν το διπλό εφάπαξ υπάλληλοι της Βουλής. Όπου φύγει καμιά 45, 50 άτομα. Υπέβαλαν τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση. Προκειμένου να μην χάσουν το εφάπαξ, το οποίο είναι αρκετά καλό. 10 ερωτικές επιστολές του Μικ Τζάκερ στους Σότπις για 125.000 ευρώ πολλούνται. Είχε δίκιο, παιδιά Πετρέου. Τι έκανε. Μα καλά λέει εδώ. Τι είναι, παιδί μου. Διάβαζα ένα μήνυμα, λέει καλημέρα την κυρία Πετρέου, την έχετε δει. Ταλιμπάν με τα γέρ. Αθώος παμψηφίλη, ο Χρήστο το Χαλάνδη. Για να δω την κυρία έτσι Πετρέους. Την εφημερίδα. Για δείξτε την κυρία Πετρέου, παιδιά, να δικαιώσουμε τον άνθρωπο. όχι, ρε παιδιά. Παιδιά. Μια κούλπα, τα παίρνω πίσω όλα. Για τον Πετρέου. Άνθρωπο, όχι, δεν είναι αυτή η Πετρέου. Αυτή είναι. Είχε απόλυτα δίκιο ο άνθρωπο. Κοιτάξτε πώ είναι η Πετρέου. Σαν την κυρία Λουκά. Πού να. Γι' αυτό έβγαινε στο Αφγανιστάν ο Χριστιανός. Όπου φύγει, μέχρι και πόλεμο έκανε ο άνθρωπο για να γλιτώσει από την Πετρέου. Λοιπόν, αστείευομαι. Αθώο ο κατηγορούμενο. Αθώο ο κατηγορούμενο. Τελείωσε. Πίσω στη θέση του. Πάμε στην επόμενη. Στην επόμενη. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρυφά μέτρα 6,4 δισεκατομμυρίων. Eurogroup τι αποκαλύπτει έκθεση βόμβα της Τρόικας για την Ελλάδα. Πρόσθετη φόρη 1 δισεκατομμυρίου και κατάργηση του αφορολογίου των 5.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση αύριο, όντως, εναντίον της Μέρκελ. Τι άλλο, αποκρατικοποίηση το επόμενο δεκαήμερο. Θα γίνει και σύσκεψη και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Βεβαίως. Τι άλλο, και οι τρεις είπαν ψέματα Ραγκούσης, Βουδούρης. Θέλει συνέδριο της Δημάρ τώρα. Κουκουλοφόροι παρέα με αστυνομικούς, αυτές οι γνωστές φωτογραφίες. Παρέτησα τα παιδιά. Απτά. Μην παίρνεις δίκανο, περίμενα, αγαπητέ μου. Γιατί? Έρχεται ο ψηφισμός. Λέει ήρθε η ΔΕΗ να μου κόψει 700 ευρώ το ρεύμα. Να πάρω δίκανο. Ενώ το ΙΚΑΛΗ μου χρωστάει 200.000. Θα πάρω δίκανο. Περίμενε, είπαμε. Δεν άκουσε τον Πρωθυπουργό χθες. Έρχεται, λέει, συμψηφισμός, για να δούμε. Θα γίνει. Ναι. Πάμε και στην οδέσμευση. Έρχεται συμψηφισμός, να του κόψει το ρεύμα του άνθρωπου μέχρι να έρθει. Μέχρι να γίνει, ναι, μπορεί να το κόψουν λιγάκι. Δεν χάλασε ο κόσμο. Πάμε στον οδέσμευση. Αγώνα δρόμου για την εκταμείευση. Του Μπαρόζο, Ρομπάη, Κίσος, Γιουνκέρ και Σούλτς θα συναντήσει ο Πρωθυπουργό στι Βρυξέλλες σήμερα. Θετική έκθεση Τρόικα, διετή επιμήκυνση, βλέπει το Eurogroup με κόστος 32,6 δις για το 2014-16. Σε έκτακτο Eurogroup το πράσινο φως για τη δόση. Θέλω να κοιμηθώ, λέει η Χίλαρη Κλίντον. Ξεκαθάρισε, θα εγκαταλείψει την πολιτική. Κουράστηκε. Κουράστηκε, είναι καραμπαδιά. Είχε τον άλλο να. Έμα. Ερωτήλο κι άλλο από εκεί. Ερωτήλο, Ουρανοξύστη ύψος 388 μέτρων. Έλληνα στη Μελβούρνη χτίζει τον υψηλότερο κτίριο του νοτίου ημισφαιρίου. Γιατί ρε παιδιά, τι να το κάνουμε. Γιατί είναι. Ναι. Γιατί έτσι. Υπάρχει, γιατί. Έχει φαίνεται ο άνθρωπος μέσα του, ας πούμε. Έχει. Ναι. Την ύβρη, να το πω έτσι. Ναι. Τι νόημα έχει. Ένα στοιχείο. Αυτό, τι λόγο έχει να το κάνει. Δεν ξέρω. Αλαζονία είναι. Μάλλον. Λέει, όχι, είναι η στρατητική. Πολύ μεγάλες περικοπές. Λέει ένας φίλος εδώ, έχουμε δεχτεί τις μεγαλύτερες περικοπές. Πώς να ζήσεις, λέει, με 800 ευρώ. Έχει δίκιο. Μια οικογένεια, νίκια, λογαριασμούς, εφορίες κτλ. Το φοβερό της ιστορίας, παιδιά, στην Ελλάδα είναι ότι φορολογούμαστε και για τα λεφτά που δίνουμε στην εφορία. Εννοείται, αυτό το βεβαίως, φοβερό. Βεβαίως. Δεν αφαιρείται. Φορολογούνται. Ξέρω εγώ, έχεις εισόδημα 27.000 ευρώ, ναι, το χρόνο. Πληρώνεις 3.000 ευρώ. Έτσι, mm-hmm, εφορία. Βγάζουμε τα 3.000 και φορολογούμαστε 24. Έτσι είναι. Όχι, σου λέει. Για τα 3 που έχεις πληρώσει. Για τις αποδείξεις, δεν φορολογείσαι διπλά. Ναι. Έχεις ψωνίσει, ας πούμε, έχεις εισόδημα 30.000, σου λέω εγώ. Και έχεις κάνει αγορές 10.000. Για τις οποίες έχεις πληρώσει για αυτές τις 10.000 εφορία, αποδείξεις, έχεις πληρώσει 23%. Δεν έχεις πληρώσει ΦΠΑ. Ναι. Όταν πας λοιπόν στην εφορία, δεν σου λέει μείον 10.000 αποδείξεις, φορολογείται πάλι όλο το ποσό. Αυτή είναι η ανομαλία του συστήματος. Γεια σου Δημήτρη από τον Καλάτσι. Τα σχολούμε τα γράμματα, λέει, τις φάσεις να τα φαίνονται καλύτερα. Παντόφλα που τρώει ο στρατηγός. Πρέπει να τρώει όλο. Αλέξη μου. Λοιπόν, η λύση λέει με την μπάρα από κάτω από τις ειδήσεις, ασκουρίνουμε τα γράμματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Η φωνική μηχανή του θρύλου. Πραγματικά φωνική μηχανή. Πραγματικά. Πολύ όντως το παιδί. Καμία αμφιβολία ότι δεν υπήρξε κανένα πέναλτι Χολέμπας. Είπαμε ρε παιδιά. Είναι πολύ κοντά. Σου λέει παίξε, είναι κόρνερ. Το θέμα είναι ότι έκανε γελιότητες ο διαιτητής, παιδιά. Άξε, και έδωσε δικαιώματα χωρίς λόγο. Σε μια νίκη πεντακαθαρίδης που λέμε με 4-0. Μηδέν τώρα, σαν χλαμάς. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Η Κέρκυρα αδικείται το 0-0 με τον Πάο. Έχει δίκιο η εφημερίδα, το είδα το ματσάκι σχεδόν όλο δηλαδή. Έχασε κάτι καταπληκτικές ευκαιρίες η Κέρκυρα. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να πεις. Πάμε στο Sport Day. Μας δουλεύεις. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διασύρεται. Ο Φερέιρα βλέπει ότι η ομάδα το πάει καλά. Λέει ο κύριος Φερέιρα, τον βλέπουμε εδώ πέρα. Οι παίχτες το έκαναν μία ευκαιρία σε 90 και κάτι λεπτά. Πούλησαν την μπάλα συνολικά 51 φορές. Έκαναν τις μισές τελικές απόσεις οι αντίπαλοι και εσύ μας λες τα δικά σου.
Πάει τα ρεκόρ ο Μητρογκόλ. 50 λάθη δηλαδή σε όλο τον αγώνα. Σε 90 λεπτά. Είναι κάθε 1,5 λεπτό και ένα λάθος. Σε κάθε προσπάθεια έκανε και ένα λάθος. Δεν υπήρχε κάτι σωστό. Οι άλλοι κερδίζουν με βοήθεια. Γκαρσία μιλάει στην εφημερίδα και αφήνει υπονοούμενα. Πάλι τα ίδια. Πρέπει ξεφύγετε από αυτή τη λογική συνέχεια. Τι σου λέει και εγώ, αν ήμουν Πετρέλαιος, τα φιλετίνια θα έτρωγα. Πόσο πια με τους λαχανοδολμάδες, πόσο! Καλά λέει ο άνθρωπος. Έλεος. Έξαλλος πια. Έτσι είναι. Τα παιδιά είδος πολυτελείας τα φορολογούν. Όντως έχουν κόψει για τους πολύτεκνους. Πρωταθλητής, είσαι ρε μάγκα ο καλύτερος. Δεν βάζεις από κάτι για να να είναι σαφές το μήνυμα. Αποθέσεις για τον Μητρόγλου. Εντάξει. Στο διαζύγιο όντως θα του πάρει και τα σόβρακα, λέει η κυρία Πετρέλαιος. Δεν τη γλιτώνει, παιδιά, όντως, γιατί είχε εκτεθεί τώρα παγκοσμίως. Αυτό που λέμε εκτέθηση παγκοσμίως, αυτό είναι. Σε όλο τον κόσμο. Πάμε στον γκολ. Τελειώνει το Φερέιρα. Ο Αλαφούζος παίρνει την απόφαση. Αυτό που παριστάνει τον Παναθηναϊκό ρεζιλεύτηκε και στην Κέρκυρα. Ο προπονητής του, ως συνήθως, συνέχισε να δουλεύει την κοινωνία και όλα δείχνουν ότι έφτασε το φινάλε. Νάτος ο κύριος Φερέντον, βλέπετε. Νάτος. Κρατήστε τη φωτό αυτή για το αρχείο σας. Πάρουμε κάνα τηλέφωνο να ρωτήσουμε. Για να πάρουμε κάνα τηλέφωνο μετά, ναι. Να δούμε τι γίνεται. Ο Κώστας που ορίμασε, πραγματικά παιδιά. Ο Μήτρογλου είναι άλλος ποδοσφαιριστής. Με τις τελευταίες του. Εμφανίσεις, ας πούμε. Ναι. Εμφανίσεις το αποδεικνύει πλέον, νομίζω, περίτρανα. Μεγαλώνει τα παιδιά. Εξαιρετικός. Αυτά λοιπόν και με τις εφημερίδες. Άξιος, είναι τι, ανάξιος. Άξιος. Λέω σε ένα φίλο. Ατρέωσε. Όχι, γενικότερα το λέω. Α, άξιος. Γενικότερα. Άξιος. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θα δούμε ιντερνετικά σήμερα. Α, έχει και ιντερνετικά. Ναι. Να τα δούμε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ποια είναι η Πετρέλαιος? Η Πετρέλαιος είναι η κυρία του Πετρέλαιους, του στρατηγού. Αυτή είναι. Όχι. Ο Πετρέλαιος ήταν ο επικεφαλής της CIA. Των που πριν ήταν στρατηγός. Πριν ήταν στρατηγός στα στρατεύματα. Ναι, στο Αφγανιστάν με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Γύρισε μετά, έγινε επικεφαλής της CIA. Μια κορυφαία θέση για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ως γνωστόν. Δεν το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα τώρα έφυγε από τη θέση του, παρετήθηκε. Λόγω αυτού του Ρώσου σκανδάλου με μία, δύο, τρεις, ποιος ξέρει πώς είναι. Τον πιάσανε κάτι. Ναι. Το πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη που λέμε. Έπειτα, αλλά για να είμαστε εντάξει, εμείς επειδή ο δημοσιογράφος πρέπει να δείχνει όλες τις πλευρές. Ναι. Έτσι. Δείξαμε και το γιατί ο άνθρωπος έφτασε σε αυτή την κατάσταση. Δείξε τη σύζυγό του λοιπόν. Έτσι. Την πρώην πλέον, γιατί και αυτή τώρα θα τον αφήσει και αυτή. Εδώ κοιτάξτε. Αυτή η κυρία που βλέπετε, δείξαμε το χέρι Λιριτζή να καταλάβει. Προσέξτε, έτσι η μία από τις πέτρες του σκανδάλου ήταν στην παρέα. Μπράβο. Έτσι. Είναι ο Πετρέλαιος, ναι. Δίπλα είναι ο Σκοτ Κέλεϊ, η 37χρονη σύζυγος του Σκοτ Κέλεϊ και δίπλα η σύζυγος Πετρέλαιου. Γυρνούσε ο Πετρέλαιος και κοιτούσε τη σύζυγο και την 37χρονη. Έφυγε για τον πόλεμο, στο Αφγανιστάν κατευθείαν. Λοιπόν, και δεξιά βλέπετε την κυρία εδώ. Είναι η μία πέτρα του σκανδάλου. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι αυτή. Αυτές οι δύο. Και στη μέση ήταν η σύζυγος. Πού πας, κυρία μου? Πού πας? Πας ο στρατηγός. Τι να κάνει ο στρατηγός. Βέβαια. Που τα λέει και τσεκουράτα, γνωστά. Ποια είναι αυτή η Πετρέλαιος, λέει. Ξεκινάμε για να δούμε τα ιντερνετικά με το sky.gr. Έλα, ναι. Το πράσινο φως λοιπόν για την επιμήκυνση έδωσε το Eurogroup, νέα συνεδρίαση 20 Νοεμβρίου, όπως είπαμε. Τι λέει η έκθεση της Τρόικας για την Ελλάδα, αναλυτικά όλο το προσχέδιο εδώ στην εφημερίδα. Πάμε στον κύριο Σαμαρά. Τώρα είναι η σειρά της Ευρώπης να κάνει τη δική της κίνηση. Εμείς που λέει, κάναμε το να κάνουμε. Ναι. Πολλοί υπάλληλοι της Βουλής υποβάλλουν χαρτιά για σύνταξη, προκειμένου να λάβουν ένα ωραίο εφάπαξ που έχει με το τέλος της θητείας σου. Μέρκελ πιστεί στην εφαρμογή των μέτρων λιτότητας στην Πορτογαλία. Χαμός έγινε εκεί, είδες, ναι. Μέχρι και τα αγάλματα τα έντυσαν μαύρα, με μαύρα. Μαύρα. Έκαναν σοβαρές μεγάλες. Γιατί πρέπει να έχεις και ένα. Δεν το λέω τώρα. Ναι, ένα τρόπο. Στυλ, ένα τρόπο. Στυλ, έτσι. Κάτι ξεχωριστό. Κάτι ξεχωριστό. Δηλώσεις κάνουμε όλοι. Κάπως να περάσει και ένα μήνυμα παγκόσμιο. Εδώ είμαστε παλαιολιθικοί. Είμαστε ακόμα. Και στις συγκεντρώσεις. Και στις διαμαρτυρίες γενικότερα. Είμαστε στην εποχή. Είδα ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό, δεν ξέρω αν το βρείτε στο ίντερνετ. Ένα καταπληκτικό βίντεο που έχει φτιάξει, απέσει για την τηλεόραση δηλαδή. Mm-hmm. Που έχει φτιάξει. Έχουν φτιάξει τα εργατικά συνδικάτα στην Ισπανία για την επικείμενη απεργία που ετοιμάζουν μέσα στο Νοέμβρη. Ναι. Παιδιά, είναι ουδέ μία σχέση με τα δικά μας. Καμία σχέση. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι. Καταπληκτικό. Ναι, ρε, έχουν βρούμε έχουν να το... φαντασία. Χρειάζεται και η φαντασία σε αυτά για να περάσει, όπως λες, και το μήνυμα παγκοσμίως. Ξέρεις, με τίτλο είναι «Είμαστε η φωνή σου» ή ναι. «Είσαι η φωνή», γιατί τους έχει όλους να μην μπορούν να μιλήσουν και σιγά ναι, σιγά. Ναι, ναι. Αλλά είναι εξαιρετικά, ας πούμε, εκπέμπει ένα πολιτισμό. Μα τι είναι τώρα, ρε παιδιά, γεσαία, δηλαδή, πάμε. Τι είναι αυτοί, έχουν μείνει ακόμα στα πριν 40 χρόνια. Δεν γράφει τα αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, γιατί ντρέπονται αυτοί που γράφουν το... Κέρκυρα Παναθηναϊκός, γιατί δεν πότε το γράψει. Περιμένετε να δείτε τη Βραχάλη πώς θα εμφανιστεί σήμερα, μόνο αυτό σας λέω. Περιμένετε. Πότε ρε το πάμε θηρίο, καθημερινή. Παίχτησε στο καζίνο Θεσσαλονίκη και έριξε εκτός ένα εκατομμύριο. Χθες. Το θηρίο. Μου πεις. Και μετά τι έκανε, έκατσε και το χάσε. Μετά θα το πήρε και έφυγε. Το κέρδισε. Καθημερινή 20 Νοεμβρίου το νέο Eurogroup για την Ελλάδα. Έτσι το πάμε, εβδομάδα-εβδομάδα.
12 Νοεμβρίου, μετά 20 Νοεμβρίου, μετά θα κάνουμε την τηλεδιάσκεψη 26 Νοεμβρίου. Μετά θα συζητάμε, και θα συζητάνε αυτοί δηλαδή, κάνα μια εβδομάδα, να το βάλουμε στο λογαριασμό τον ενιαίο, να σας το δώσουμε λίγα-λίγα, mm-hmm. να σας ελέγχουμε κάθε 15 μέρες. Σαρτάται. Ποιος θα τον ελέγχει, μήπως θέλετε και μια εποπτεία πάνω από το κεφάλι σας, 3-4. Αυτά δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα. Δεν έχουν. Γι' αυτό το λέω. Έτσι είναι. Για πάμε. Πάμε στο ΙΝ, σε νέο Eurogroup 20 Νοεμβρίου, λοιπόν, το πράσινο φως για τη δόση. Mm-hmm. Πάμε στο βήμα. Το βήμα, πάμε, τρόικα αναγκαία η επιμήκυση, μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης περιλαμβάνει το μνημόνιο. Σε δύο Eurogroup 26 Νοεμβρίου αποφάσισε για τη δόση των 31,5. Υπάρχει σημαντική πρόοδο, σου λέει. Βέβαια. Αλλάζουν όλα στη φορολογία μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελματιών. Όντως. Θα το δούμε σε λίγο πολύ λεπτομεριακά. Σε ένα διεύρυνση μελετού στην Κουμουνδούρου. Πάρουμε, σου λέει, κανένα Πασόκο. Άσμος είναι η επιμήκυση, κοστίζει λιγότερο από τον Brexit. Δηλαδή, γιατί είναι επιτυχία να πάρει Πασόκου. Οι Πασόκοι δεν λέμε όλοι ότι είναι υπεύθυνοι για την κατάτεια τη χώρα. Είναι επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ μαζί του Πασόκου. Πρόσεξε να δει γιατί το λέει. Διότι σου λέει ήταν πολύ στην Ελλάδα. Και άμα του παίρνει, κερδίζει εκλογέ. Μεγαλώνει και εσύ διευρύνεσαι. Οι Πασόκοι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία. Μεγάλη επιτυχία. Από το κακό στο χειρότερο θέλω να πω. Φωνάζουν εκεί κάτι έρμη στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει. Λογικό είναι να φωνάζουν. Να μην πάρουμε τα υλικά κατεδαφίσεω. Αφού άνοιξαν τι πόρτε και μπαίνει ο Πάσα ένα που λέγαμε για παλιά. Και εντωμεταξύ βγαίνει και ο Πάσα και λέει επίση ότι θέλει παιδιά. Κάποιος δεν υπάρχει να τους μαζέψει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας σοβαρός άνθρωπος δεν υπάρχει. Σε κάποιους να πείτε πράγματα. Εγώ δεν λέω υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, συγγνώμη, είμαστε όλοι. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνεις να λες κουτσό μέσα στη Βουλή το Σόιμπλε. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Πώς τώρα είναι χειρότερο από αυτό που είπε ο Παναγούλης. Αυτό που είπε ο κύριος, αυτό που το λένε. Ανέστη, Στάθη, Στάθα, Σπάθα. Πώς το λένε. Δε, χειρότερο είναι αυτό. Και δεν άκουσα κανένα να το τραβήξει το αυτί αυτού του κυρίου. Βαθιά ρατσιστικό. Βαθιά ρατσιστικό. Απαράδεκτο, εντελώς απαράδεκτο. Έξω από κάθε πολιτισμό, από κάθε πολιτική κριτική, ναι. Από οτιδήποτε και να πει κανείς. Να χαρακτηρίζεις τον οποιοδήποτε, όχι μόνο πολιτικό σου αντίπαλο. Βεβαίως. Με βάση ένα φυσικό του πρόβλημα. Έτσι. Έτσι. Και όχι για τις απόψεις του. Ακριβώς. Απόψεις να του πεις τον άλλο δεξιό, μα, στο κάθαρμα, δολοφόνο, πες τον ό,τι θέλεις. Στο Σόιμπλε έχεις πεδίο να κάνεις κριτική από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη, κουτσός. Μέχρι το Βερολίνο. Με το μεγάλο σου, ό,τι θες πες. Αυτό βρήκες να πεις. Αλλά έτσι μάθαμε, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Έτσι μάθαμε σε μια πολιτική ζωή της χώρας που ένας έλεγε τον άλλο κοντό και ο άλλος τον άλλον χοντρό. Ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν. Όντως και αυτά τα επικροτούσαμε. Τα επικροτούσαν και από εδώ και από εκεί. Γελούσαμε ηλιθιωδώς ομαδικός όλοι μαζί. Ο χοντρός και κοντός. Και με τον κουτσό έτσι. Και με το λιντσαρίσμα και με το ξυλοδαρμό κτλ. Διότι πρέπει να στρώσεις πρώτα τον τραχανά. Βεβαίως, έτσι γίνεται. Θα τον απλώσει για να αρχίσει μετά να ξέρει. Ή άλλο χειρότερο, έχει δίκιο ρε παιδιά ένας φίλος. Είμαι, λέει, μπατήρης. Άνεργος, μόνος και αεκτζής. Τι χειρότερο λένε. Αν ήσουν ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ήταν χειρότερο, δεν το ξέρεις. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί, η ΑΕΚ βέβαια είναι τελευταία μεν. Αλλά εγώ προχθές που την είδαμε τον Ολυμπιακό, έχει αναλαμπές. Ναι. Στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο νουζ. Το θρίλερ της δόσης αποφάσισαν ότι θα αποφασίσουν στις 20 και 26, όπως τώρα... είπαμε. Διαφωνία για την επιμήκυνση εδώ, Λαγκάρντ, Γιουνκέρ. Και ο λόγος στην Ευρώπη, σου λέει τώρα, και είπε και σωστά το λέει ο Πρωθυπουργός, παιδιά. Το πρόβλημα, λέει, τώρα το έχουν οι δανειστές για το χρέος. Δικό τους είναι. Δικό τους είναι το πρόβλημα. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Ναι, αλλά που έχουμε να πληρώσουμε εμείς. Ναι. Το New Post εγκρίθηκε επιμήκυση, πρόσθετη χρηματοδότηση 32,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 16, νέα μέτρα. Σαμαράς, εμείς ως Ελλάδα κάναμε ό,τι έπρεπε. Πέταξε τον μπαλάκι στους εταίρους. Καλά στο Newsit. Νιούζιτ, λοιπόν, αποκαλυπτική έκθεση της Τρόικας για τα φορολογικά σχέδια της κυβέρνησης. Όλα όσα προβλέπονται. Αυτά συνολικά, για να έχετε όλη την εικόνα που λέμε στην ενημέρωση. Είσαι ζετέ στην Ισπανία, έχει δίκιο, ναι. Ναι. Λοιπόν... Καφές γρήγορα. Όντως, καλά, ρε, Δημήτρη, μην βιάζεσαι. Πάμε, διάλειμμα και ερχόμαστε.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα σε όλους. Κυρία Βραχάλη, την καλημερίζουμε. Εδώ λοιπόν η πέτρα του σκανδάλου της εκπομπής, ναι. Κυρία Βραχάλη, ναι. Με κόκκινα. Παιδιά, μην μπερδεύετε πράγματα άσχετα μεταξύ τους. Είναι διαφορετικό πράγμα η αισθητική. Ακριβώς. Διαφορετικό πράγμα. Και το χιούμορ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά έτσι. Διαφορετικό πράγμα η αισθητική του καθένα μας. Αυτό μ' αρέσει, το άλλο δεν μ' αρέσει. Και είναι όμορφο, το άλλο είναι άσχημο. Τούτο εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο, το άλλο όχι τόσο πολύ ωραίο κτλ. Mm-hmm. Καθένας έχει τη δικιά του αισθητική για τα πράγματα. Και είναι διαφορετικό πράγμα η ύβρις. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Λοιπόν, τελεία παύλα. Πάμε παρακάτω. Γιατί κόκκινα, yeah, κυρία yeah. Βραχάλη, σήμερα. Και φορές πράσινα. Φορές και βλέπω πάνω κάτω κόκκινα. Για συμπαράσταση φορές εγώ. Για σιγουριά. Τι να κάνεις. Βάλαμε το λιτζί, το πρέπει να βάλει πράσινο. Λέμε κάποιο δεν πετύχει να κρατάει την ισορροπία σε αυτήν την εκπομπή. Δεν γίνεται. Να ζεσταθούμε λίγο έτσι. Το κόκκινο είναι έντονο χρώμα. Είναι πιο ζεστό, πιο γλυκό. Σωστό. Τι νέα από τον Παναθηναϊκό. Αυτό έλειπε να διαφωνούσατε. Πώς πάνε τα κέφια. Τι εννοεί, καλά, μια χαρά. Παναθηναϊκό, λέμε κανένα νέο. Τι νέο θέλεις. Στο μπάσκετ μπορώ να σου πω ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Για παστιτσάδα και μπουρδέτο πήγατε στη Κέρκυρα. Τι πήγατε να παίξετε μπάλα. Δυστυχώς ήμουν στο Χαλάνδρη. Γιατί η Κέρκυρα έχει μαγικά φαγητά. Δεν πήγα στην Κέρκυρα. Και ωραία μαγαζιά, όντως να περάσει καλά και να πας στην παλιά πόλη κλπ. Αλλά παίξτε και λίγη μπάλα, ρε παιδί. Τι έχετε πάθει. Δεν παίζουν. Τι έχουν πάθει. Τώρα εμένα ρωτάς. Τι έχουν πάθει. Δεν ξέρω, θα σου πω γιατί δεν παίζουν. Τι ρωτάς. Όχι, ρε παιδί μου, λέει, επειδή παρακολουθεί από κοντά τα αθλητικά. Εμείς δεν είμαστε αθλητικοί. Θυμμένο το έχετε λέει κάθε φορά που στραβοπατάει ο Παναθηναϊκός, φέρετε τη Βραχάλη. Μόνη της έρχεται, παιδιά. Για να την βλέπουμε, βλέπουμε συχνά. Τα θέλει, τα ζητάει η Βραχάλη. Τα θέλει αυτά. Για πες, Χριστίνα μου, τώρα τι έγινε. Τι να πω. Άλλο ένα στραβοπάτημα. Με αυτήν τέτοια κατάντια, γιατί. Τι συμβαίνει. Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κατάντια, αλλά εντάξει. Τέτοια ωραία εμφάνιση, γιατί. Να το πούμε αλλιώ, δεν θε κατάντια. Άμα ξεκινήσει να πηγαίνει ένα στραβά, πάνε όλα μετά σου λέει. Έτσι λες. Καταρχάς νομίζω αυτό. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και πολύ τυχερός ό,τι αφορά τις απουσίες και τους τραυματισμούς και τα λοιπά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το Φερέιρα, πώς το βλέπεις. Πώς το βλέπεις. Γιατί δεν κάνει εφημερίδες σήμερα, τον θεωρούν λέει να πλησιάζει στην έξοδο. Γενικά σήμερα και χθες το βράδυ με το παιχνίδι έχει ασκηθεί πολύ έντονη κριτική. Και νομίζω δικαίως, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού θέλει να δει ένα διαφορετικό τρόπο του παιχνιδιού. Δηλαδή, ναι, μεν κακή εμφάνιση, αλλά δεν σου δίνει καν την ελπίδα ότι μπορεί να δει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Και να δει και ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, κάπου να σε πάρει. Αυτό. Δηλαδή, να ξέρει να πει, παιδιά, σε δύο χρόνια εμεί θα είμαστε κάτι άλλο. Ετοιμαζόμαστε, οργανωνόμαστε με το σχέδιό μα, με του παίχτε που θα αλλάξουμε, θα πάρουμε, θα φτιάξουμε, με τον προπονητή μα. Να έχει ένα σχέδιο. Κόρα μου. Αφήστε τον Παναθηναϊκό στην ησυχία. Θα ρωτήσουμε μετά, θα σα πούμε αργότερα. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε, ας πούμε, μετά, ναι. Σε ενδιαφερόμενου. Θα μα τα πει έτσι κι αλλιώ η Χριστίνα σε λίγο όλα τα αθλητικά, δούμε και τι εφημερίδε παρέα. Να δούμε πρώτα ειδήσει για έναν κόσμο που ετοιμάζεται να. Μην μου πει ότι έχει έρθει η Σίλβια. Ναι. Είναι εδώ. Αλήθεια λε. Για να δω. Τη δώσανε βίζα από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τη δώσανε βίζα. Ναι, δεν αφήνανε να φύγω, αλλά τελικά όχι. Εσύ πέρασε για ένα Αμερικανάκι και σου λέει εδώ δικιά μα είναι αυτή. Ναι, ναι, ακριβώ. Πήρε τηλέφωνο Βασίλη και λέει αφήστε την να γυρίσει. Αφήστε την να γυρίσει, λέω παιδιά πίσω. Πώ θα πέρασε για πε. Είναι κομμουνίστρια τη Λαφή, θα σα κάψει και την αφήσανε αμέσω. Ήταν ωραία αποστολή πάντω αυτή η Σίλβια. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν η δεύτερη φορά που ακολουθούσα τις εκλογές από κοντά. Mm-hmm. Την πρώτη ήμουν φοιτήτρια, τη δεύτερη ήμουν σαν απεσταλμένη του Sky. Ήταν πάρα πολύ. Αλλιώς είναι να το μεταδίδεις. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Για πάμε στις ειδήσεις. Να ρίξουμε λοιπόν μια σύντομη ματιά στην ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Τη διετή παράταση του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα ενέκρινα στις Βρυξέλλες οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης. Εγκρίνει σήμερα και το ECOFIN. Στις 20 Νοεμβρίου συνεδριάζει εκ νέου το Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τότε θα δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Ο επικεφαλής του Eurogroup αναφέρθηκε τέλος στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας. Στο 144% του ΑΕΠ φαίνεται να συμφωνούν οι πιστωτές ότι θα μειωθεί το χρέος της Ελλάδας το 2020, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο αξιωματούχους. Χρηματοδοτικό κενό ύψους 32,6 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το τέλος του 2016 προβλέπει η έκθεση της Τρόικας για την Ελλάδα. Αναλυτικά το προσχέδιο της έκθεσης στο sky.gr. Συναντήσεις με τους Προέδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς. Καλύτερα των στόχων κινήθηκε ο προϋπολογισμός στο δεκάμηνο του έτους σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Συνολικά το πρωτογενές έλλειμμα στο δεκάμηνο μειώθηκε στο 1 δισεκατομμύριο 176 εκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τριοριστά συνεργασίες από τις 12 το μεσημέρι έχει εξαγγείλει για σήμερα η ΔΕΔΗ αντιδρώντας το μέτρο της διαθεσιμότητας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές. Η
Ηνωμένε Πολιτείε θα ξεπεράσουν τη Σαουδική Αραβία στην παραγωγή αργού πετρελαίου στο 2020, εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Έτοιμες για εκεχηρία στη Γάζα εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις, δηλώνουν Χαμάς και Τζιχάντ. Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδύθηκαν Κέρκυρα και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη 10η αγωνιστική της Super League. Για την τρίτη αγωνιστική του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Ωραία, Σίλβια, ευχαριστούμε πολύ. Καλημερίζουμε. Ελάτε να δούμε και τον καιρό με την Χριστίνα. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αραιή συννεφιά σήμερα Τρίτη στη χώρα μας, κατά τόπους πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 από 4, στο Αιγαίο 3 με 5, κεντρικό και νοτιοτοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στην Βόρεια Ελλάδα έως 20 βαθμούς, στη Δυτική έως 23 και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, ανεμιβόρη 3 με 4 πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης αραιή συννεφιά, μεταβλητή ασθενής ή άνεμη 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 6 έως 19 βαθμούς. Από την Τετάρτη το μεσημέρι και την Πέμπτη, βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοι, ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική ενισχύονται στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Την Τετάρτη θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα λίγο. Τέλος, να πούμε ότι πως την Παρασκευή και το Σάββατο βροχερός στενό καιρός κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας. Φαίνεται πως οι βροχές πρόσκαιρα θα σταματήσουν την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Παρασκευή και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σωστό και αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Τι? Για τον άντρα της κυρίας Μέρκελ, έτσι, για να τα λέμε όλα. Ναι. Μην λέμε μόνο για τις γυναίκες. Όχι, ναι, σκέψου ο άντρας της Μέρκελ που λέει ο Φέδωνας εδώ ότι παίρνει τα λεξοτανίλ με το κιλό ο άνθρωπος για να περάσει η μέρα. Ναι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Όλες. Καλημέρα την Παναγία του Ετελοακαρνανία. Καλημέρα. Στην Αλίσου, στέλνει και τα λοιπά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Είστε μια φίλη μου γιατρό τώρα. Ή έχει ξυπνήσει τώρα για να πάει στο νοσοκομείο για βάρδια. Πρωί-πρωί. Ή έχει γυρίσει από πουθενά. Ναι. Από εδώ τα ξενύχτια. Χαιρετισμού πε. Τι, ναι, αδικία, λέει, ας πούμε. Στις προηγούμενες εκλογές, λέει, κατάλαβες, στις προηγούμενες εκλογές η Σίλβια ήταν φοιτήτρια. Ναι, και εμείς μετράγαμε το ουρικό οξύ. Τι να κάνεις, αγαπητέ μου, έτσι ο χρόνος είναι... Για όλους περνάει ο χρόνος. Ισχύει, βέβαια, το εκεί που ήσουν ήμουν και εκεί που είμαι θα έρθεις. Έλα, μέχρι να έρθει ο άλλος. Θα έχεις αποδημήσεις κύριον. Είναι ένας, δύο φίλοι, ρε παιδιά. Ναι. Θέλω να πω έτσι. Πολύ μιζέρια και γκρίνια. Δεν πρέπει να αγαπάτε ορισμένοι από εσάς, ούτε τα ντερό σας που λένε. Για με συγχωρέσετε που το λέω έτσι λαϊκά. Αλλά σηκώνεσαι πρωί-πρωί. Μες στη μύρλα, την γκρίνια, ας πούμε, έτσι, και τα λοιπά. Σου φταίνε όλα. Πιθανόν, δεν ποιος ξέρει τώρα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές εφημερίδες. Όχι ακόμα, δεν μπορείτε περίμενε. Να πάτε πουθενά, θα γιατί? Περιμένετε και οι δύο. Γιατί? Πάμε τώρα για τα αθλητικά. Μπορεί, κύριε, να παίξει ο Παπακαλιάτης πριν, μετά τα αθλητικά. Έχει προπονητή ο Παπακαλιάτης. Βεβαίως. Το άλλο. Πάλι. Τι πάλι. Καιρό έχει να κάνει. Τι πάλι. Άσε να δούμε και τίποτα, κανένα μια ωραία πρόσωπο, τίποτα. Σ' αρέσει ξανά ο Παπακαλιάτης. Μάλιστα, καλά. Γιατί είπε. Κατάλαβα. Ωραία, μια ωραία εικόνα στις οθόνες. Γιατί. Να πάρε να τον δει το Θεός αγαπέ το Χαβιάρη εκεί, να δει με στολή εποχή. Ναι. Ξαιρετικό. Άρασε σε κάτι, κυρίες, που άκουγα κάτι σχόλια από πίσω. Ο Χριστόφορος. Ο Χριστόφορος. Λοιπόν, πάμε, ελάτε, παιδιά, πάμε στα αθλητικά. Χρόνια πολλά στο Μανώλη από τη Ρόδο, κλείνει 25 χρόνια, 24 αργά μου. Μπράβο, ρε Μανώλη, να τα κατοστήσεις, αγόρι μου. Να σε καλά. Υπομονή. Φως στο σπορ. Η φωνική μηχανή του θρύλου, Χριστίνα. Μάλιστα. Το βλέπεις, έτσι. Ο συγκεκριμένος. Πολύ ανεβασμένος. Ναι. Τι θα κάνει όμως τώρα, διότι γίνεται καλά και ο Τζιμπούρ. Σου λέει ποιος από τους δύο θα παίζει. Ναι. Καμία αμφιβολία ότι δεν υπήρξε κανένα πέναλτι. Είναι πολύ κοντά, παίξε, είναι κόρνερ, φώναξε ο διαιτητής. Ήταν κοντά, είναι η αλήθεια, έστριψε κιόλα και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, η Κέρκυρα αδικείται το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Αλήθεια είναι αυτό. Ισοπαλία στη Ριζούπολη 1-1, ο Ηρακλής με τον Απόλλωνα. Έχει έρωτα με τον Κόλο Μήτρογλου, όπως είχε και ο Αναστόπουλος.
Αναστό φωτογραφία. Αναστό φωτο. Μουστάκια. Τώρα δεν έχει πια μουστάκια. Μίχος δίπλα. Ναι. Μίχος δίπλα, νέος. Μια χαρά είναι και τώρα ο Μίχος. Ναι, εγώ. Πάμε. Για να δούμε τη Sport Day. Μας δουλεύεις. Τελεία. Δεν είναι θαυμαστικό. Δεν έχει ερώτημα. Μας δουλεύεις. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να διασύρεται. Ο Φερέιρα βλέπει ότι η ομάδα το πάει καλά. Mm. Έτσι λέει. Οι παίκτες σου έκαναν μια ευκαιρία σε 90 και κάτι λεπτά. Πούλησαν την μπάλα συνολικά 51 φορές. Έκαναν τις μισές τελικές απόσες οι αντίπαλοι και εσύ μας λες τα δικά σου. Λέει εδώ η εφημερίδα στην ανάλυση της. Σπάει τα ρεκόρ ο Μητρογκόλα ο Πάνο, στην ελίτ της Ευρώπης ο θρύλος. Οι άλλοι κερδίζουν με βοήθεια, λέει ο Παύλο Γκαρσία, μιλά στην εφημερίδα και αφήνει υπονοούμενα. Αύριο Τετάρτη, στάσεις εργασίας έχουν στην Ελλάδα, απεργία στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά στάσεις εργασίας έχουν στην Ελλάδα πάντες. Γεσαιάδε κτλ. Συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή απεργία. 12 με 5. 12 με 5. Κοιτάξτε, σήμερα, για να μην μπερδεύετε ο κόσμος, έχουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και αύριο 11 με 2 και 2 με 5 για τους απογευματινούς. Και εμείς 12 με 3. Και εμείς, ναι, 12 με 3 εμείς αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον πρωταθλητή. Πάμε στον πρωταθλητή. Είσαι ρε μάγκα ο καλύτερος από θέση για τον Μήτρογλου. Γιούτσος, ο Ιβ, ο Αλεξανδρής, τρεις κορυφαίοι σκόρερ εδώ γράφουν. Λέω κορυφαίος κυνηγός, λέει ο Γιούτσος. Το έχει τον κόλο σε λίγη, λέει ο Ιβ. Αλεξανδρής, κεφάλαιο ο Κώστας κτλ. Μπράβο το παιδί. Θρίαμβο στην Κέρκυρα. Τον χειρούργησε κανονικά η διαιτησία σου, λέει. Πήρε χρυσό βαθμό ο Παναθηναϊκός 0-0. Έλα. Μην δουλεύετε, παιδιά, τον πεθαμένο. Δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε στον γκολ. Τελειώνει το Φερέιρα. Ο Αλαφούζος παίρνει την απόφαση. Αυτό που παριστάνει τον Παναθηναϊκό ρεζιλέθηκε και στην Κέρκυρα 0-0. Ο προπονητής του, ως συνήθως, συνέχισε να δουλεύει την κοινωνία και όλα δείχνουν ότι έφτασε το φινάλε. Θα ρωτήσουμε μετά, είπαμε. Μην βιάζεστε. Ρότσα ή Αναστασίου. Λέει ο μεταβατικός προπονητής, θα είναι ή ο Ρότσα ή ο Αναστασίου. Αυτοί οι δύο είναι στο πρώτο πλάνο του Γιάννη Αλαφούζου ως μεταβατικοί. Για να δούμε μετά την οριστική λύση σου, λέει. Ο Κώστας Πορίμας, ένα Μήτρογλου εδώ. Πολλά ερωτηματικά για Πεδουλάκη, προπονητής του ΠΑΟ. Είναι ο Λεό Φερέρα, σαν το Σαμαρά. Βλέπει, λέει, άνοδο για καλύτερες μέρες. Α, σου πω. Τι να πεις. Ξεκινάει επαφές ο Βιντιάδης, εδώ στην ΑΕΚ. Άντε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τρελός για Σάλκε. Ποιος, ρε παιδιά. Μήτρογλου περιμένει πώς και πώς το μεγάλο παιχνίδι στη Γερμανία. Α, τρελός. Τρόμαξες. Τρόμαξες προς Σάλκε. Ναι. Παρασκήνιο για τον κολεαδόρ του θρύλου. Έχει τρελάει το μουσάκι που έχει, βέβαια. Παπάζουλου, θέλω να καθιερωθώ και να δείξω τι μπορώ να κάνω. Πολύ στη μόδα. Εδώ, όπως βλέπετε, ξυρίζεται ο άλλος. Τζιμπούρ. Ναι, του είχε αφιέρωμα, λέει, ένα γαλλικό κανάλι. Ναι. Κλήθηκε και στην εθνική πάλι. Λοιπόν, καλά, πάμε το παιδί. Πάμε στο ντέρμπι. Βόμβα Μπάνκς. Έρχεται ο Αμερικανός στάρ του NBA. Τα δίνει όλα ο εξάστερος και για τον Γκίλερ από τα τρίποντα και μάχη για καπόνο. Το πάει αλλού τώρα η εφημερίδα, δεν ασχολείται με τον ποδόσφαιρο. Όταν παίξει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, ειδοποιήστε μας. Έχει πάνω ένα μαύρο, μια μαύρη φάσα, τη βλέπετε εδώ. Σου λέει είναι θέση τώρα αυτή. Αν παίξει μπάλα, σου λέω το βάλω. Αντί γιατί να ασχολούμαι με κάτι που δεν παίζει. Σωστό. Ναι. Λέει η εφημερίδα. Η πράσινη τράβα σπίτι σου. Όπα. Καθαρά πράγματα. Ούτε. Μην πρέπει να το σκεφτούμε λίγο να συζητήσουμε. Τέρμα τράβα σπίτι σου. Τέρμα στα άλοθη και στι δικαιολογίε του Πορτογάλου. Βάζει η δίκη του Παναθηναϊκού έπειτα από τη νέα τραγική εμφάνιση του Τριφυλλού στην Κέρκυρα. Μέστε. Χρονιά ντροπή. Η χειρότερη συγκομιδή βαθμών και μόλι 9 γκολ σε 10 αγώνε. Αναστασίου και Ρότσα οι βασικοί υποψήφοι για να πάρουν το τιμόνι. Ξεμπούκωσε στο μπασκετάκι και κέρδισε εκεί πέρα τον. 52 πόντους κέρδισε. Ναι. Έρχεται και ο Μπάνκς. Μάλιστα. Έλα, πάμε στην ώρα για να ολοκληρώνουμε. Να, ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Και για όσους τα αμφισβητούν, υπάρχουν και στο YouTube. Έχει διάφορα βιντεάκια η ΑΕΚ. Επειδή δεν παίζει μπάλα και είναι τελευταία, δεν έχει ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Φτιάχνει βίντεο. Ετοιμάζει βίντεο. Ετοιμάζει βιντεάκια, τα ανεβάζει από εδώ, ασχολείται από εκεί, τα βάζει σε εφημερίδες, θα περνάει η ώρα. Ευχαριστώ. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Πρώτο τελευταίο μάτς 6, τελευταίο 4. Ακριβώς. Αυτό είναι. Είδες πόσο ο κόσμος είχε, στο ΆΚΑ όμως με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Παιδιά, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι τόσος κόσμος είχε πάει στην, να στηρίξει την ΑΕΚ σε τόσο δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται. Αυτό είναι βάρος της ΑΕΚ. Αυτό, έτσι, αυτό είναι. Δείχνει ότι ο κόσμος πολύ, εκεί είναι. Ο κόσμος είναι εκεί, βέβαια. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και το είπα και χθες, να το πω και σήμερα. Εμένα μου έκανε και αρνητικό, να το πω έτσι, αρνητική εντύπωση. 30.000 στο ΑΚΑ, 3.000 έξω από τη Βουλή. Έτσι. Είναι από ψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Κάνει καθένας τις επιλογές του. Και εδώ οι ομάδες, παιδιά. Φωνάζετε μετά. Ας κάτσουν και. Ας τις εφημερίδες, εντάξει, οι ομάδες. Ας ασχοληθούν με αυτό που είναι το αντικείμενο τους. Ποιο είναι το αντικείμενο τους, να παίζουν μπάλα, δεν είναι. Ναι. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτό. Οι διαιτητές αργά ή γρήγορα θα κριθούν. Αυτός ο συγκεκριμένος που σφύριξε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν απαράδεκτος. Έπρεπε να είναι στη Β ήδη.
Ναι. Όπως και άλλοι διαιτητές. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα. Είναι να παίξει μπάλα πρώτα. Παίξει μπάλα πρώτα. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν κέρδισε λίγο το μάτι. Παιδιά, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να μπορέσει και η Χριστίνα με άνεση μετά. Πάμε. Έγινε. Να. Είμαστε λοιπόν. Κάτσε, ήρθε από μια καλημέρα στη Λίδα. Είναι Λίδα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έπιασε μαύρο τον Παναθηναϊκό. Μπλε είναι. Ούτε τον Παναθηναϊκό δεν έπιασες. Μπλε είναι, μπλε σκούρ. Μπλε φαίνεται στην κάμερα. Βάλ τα γυαλιά σου, βάλ τα γυαλιά σου. Για να βάλω τα γυαλιά μου, ρε παιδί. Λες σκούρ. Συγχωρείτε, μισό λεπτό. Να βάλω τα γυαλιά μου, είναι αυτό. Φαίνεται όπως είναι το δικό σου. Πάλι μαύρο. Μας έχει τη δείχνει κάμερα, άμα το δείχνει μαύρο, μαύρο. Δεν ξέρω τι δείχνει κάμερα. Λοιπόν, καλά. Πιστεύω ότι λέει τηλεόραση. Ούτε τον Παναθηναϊκό δεν έπιασα, έχω να πω, στα αποτελέσματα. Ούτε εγώ τον έπιασα. Ναι. Τον είχα καλά, δεν νομίζω ότι τον έπιασε κανείς τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνω. Ούτε ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι δεν πιάνετε, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε λοιπόν, λέω, για όσους άνοιξαν μόλις τώρα, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά μετά. Είμαστε προφανώς. Με δύο χρόνια παραπάνω. Είμαστε με δύο χρόνια παραπάνω. Μεγαλώσαμε. Και με 32 δισεκατομμύρια λιγότερα. Έτσι. Διότι χρειάζονται 32, πολύ μεγαλύτερο το ποσό από ό,τι ακούγονταν στην αρχική φάση. Δύο χρόνια λοιπόν τα δίνουν. Με το χρέος τι γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται ακόμα τίποτα, έτσι. Γιατί χτες πήγαμε. 8 ποσοστιαίες μονάδες είναι η απόκληση που έχουν στις εκτιμήσεις τους και στο τι θεωρούν βιώσιμο αυτήν την ώρα. Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, θα επαναληφθεί το Eurogroup στις 20 και θα έχει και μια τηλεδιάσκεψη στις 26. Καλά Χριστούγεννα. Κοίταξε, 20 και να δούμε, θα... διότι το σημαντικό, ναι. Νομίζω, φαίνεται αυτό από... προσεκτική ανάγνωση των όσων τοποθετούνται, Γιουνκέρ και των άλλων. Να δούμε πώς θα δοθεί. Διότι θα δοθεί, θα δοθεί. Το θέμα είναι πώς θα δοθεί. Όχι μόνο το πότε, αλλά και το πώς θα δοθεί. Αν θα δοθεί τμηματικά. Ούτε αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Και αν θα δοθεί με ισχυρή εποπτεία, όπως πολλοί προτείνουν από τους εταίρους μας. Και αν θα δοθεί σε κλειστό λογαριασμό. Έγινε και πάλι λόγος για μηχανισμούς που πρέπει να υπάρξουν για τον έλεγχο του ελληνικού προγράμματος. Ναι, τώρα τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη φράση, την οποία την έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Σόιμπλε, δηλαδή τη γερμανική πλευρά του τι θέλει και το τι θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει, την ξέρουμε. Ναι. Το θέμα είναι αν όλα αυτά θα περιλαμβάνονται. Μα και ο Σόιμπλε, όπως είδες, ήταν πολύ προσεκτικός και στις τοποθετήσεις που έκανε χθες για όλα τα θέματα και για την. Χρηματοδότηση, είπε πρέπει να αποφασίσει το γερμανικό. Εμφανίσει διαφορά των απόψεων. Θα δείτε μετά και τα διεθνή μέσα. Η Wall Street Journal γράφει σήμερα για δημόσιο σοου διαφωνίας. Μεταξύ Ευρώπης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι φανερό ότι υπάρχει διαφωνία. Και στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχει. Απόλυτη διαφωνία, έτσι. Λοιπόν, προφανώς και δεν είναι όλοι οι ίδιοι, σαν αγαπητό φίλο, αλλήμον. Αυτό λέμε, έλεγα νωρίτερα για μια-δύο περιπτώσεις. Έλα, Χριστίνα, μου να ολοκληρώσω. Θα διασκεδάσω για λίγο ακόμα για να μπείτε μετά στα πιο βαριά. Στα σοβαρότερα. Να πω επίσης, μια και το λες στα σοβαρότερα, κατά τις 7.30 θα δούμε αναλυτικά τις νέες ρυθμίσεις για τα φορολογικά, που αφορούν τους πάντες, όπως αντιλαμβάνεστε. Ζήρας Κορομιλάς θα είναι εδώ και θα μας τα παρουσιάσουν αναλυτικά. Έλα. Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου σήμερα ταξιδεύει στις 10 το πρωί για το Δουβλίνο, που δίνει φιλικό αγώνα αύριο με την Ιρλανδία, με τρία νέα πρόσωπα. Ταχτσίδη, Περιστερίδη και Σταφυλίδη η Εθνική Ομάδα. Θα κάνει αρκετές αλλαγές, θα δοκιμάσει νέο σχήμα. Μπράβο. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε χθες, απέσπασε ισοπαλία την έκτη σε 10 αγωνιστικές μέχρι στιγμής στην Super League. 0-0 λοιπόν με την Κέρκυρα και έμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς.
Πέμπτο λεπτό στην Κέρκυρα, σέντρα του Κοντοδήμου. Ο Μπάρκολου υπό την πίεση του Βίτρα πιάνει την κεφαλιά, όμως η μπάλα θα φύγει out. Δύο λεπτά αργότερα, το σου του Ντιέγκο Λεόν θα βρει τον Καρνέζ να πέφτει στη γωνία του και να διώνει την μπάλα. Στο 8 ο Αγρίτης θα κάνει τη σέντρα, ο Μπάρκολου πιάνει την καρφωτή κεφαλιά, ελάχιστα η μπάλα out. Μετά το 20 λεπτό ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του. Στο 28 λεπτό η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χριστοδουλόπουλου δεν κατέληξε σε γκολ, αφού ο Αναστασόπουλος με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ. Στο 36 ένα σουτ του Μπάρκολου περνάει από όλους η μπάλα, μαζί και ο κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό. Στο 41 λεπτό ο Φωναρόλη αργεί να αντιδράσει και προλαβαίνουν να απομακρύνουν οι αμυντικοί της Κέρκυρας, χάνοντας την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 44 ο Μαρίνος θα σουτάρει από πολύ μακριά, η μπάλα θα φύγει λίγο out. Στο 70 λεπτό, ο Καρνέης θα εξωτερώσει το σουτ του Μπάρκολου και θα το επαναλάβει στο 82 σε διαγώνιο σουτ του Καραλή. Ενώ στο 87 ο Πετρόπουλος έστρωσε την μπάλα στο Κουίνσι, ο τελευταίος έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, όμως μπλόκαρε ο γκολκίπερ της Κέρκυρας Αναστασόπουλος. Τελευταία καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό της καθυστερήσεως, όταν ο Χριστοδουλόπουλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Πετρόπουλος έπιασε την κεφαλιά, όμως το σώμα του δεν ήταν σε καλή θέση και η μπάλα έφυγε out. Τέσσερις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πάντως που αγωνίστηκαν με την Κέρκυρα, ο Καρνέζης, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Βίτρα και ο Σπυρόπουλος, θα ενσωματωθούν την Τρίτη με την αποστολή της Εθνικής στην Κέρκυρα, η οποία θα μεταβεί στο Δουβλίνο για το φιλικό με την Ιρλανδία. Το αυριανό παιχνίδι είναι ένα καλό τεστ για να δοκιμαστούν οι νέοι παίχτες όπως είμαι εγώ, να δουν και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, ωραία. Να δούμε και τα νέα παιδιά. Θέλοντας να σας πω στο μπάσκετ ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 101-49 τον Ηλυσιακό στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Ετοιμάζεται για τη Ρεάλ Μαδρίτη. Μια πολύ δύσκολη αποστολή την Πέμπτη για την Ευρωλίγκα, όπου θα κριθεί η συνέχεια του στην διοργάνωση. Χθες ο Αργυρής Πεδουλάκης διέψευσε ότι ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου φόρουαρ του Μπάτλερ, γιατί ακούστηκε ότι θα τον πάρει και αυτόν. Και ο Banks δεν έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Θα έρθει να δοκιμαστεί για 10 μέρες και μετά θα υπογράψει. Άρα δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Καλά, εντάξει, περιμένω. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία. Όχι. Όχι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Θα σε καλέψει αύριο. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα μου. Πάμε εμείς να δούμε ειδήσεις. Να πάρουμε μια συνολική εικόνα από την ειδησιογραφία. Σίλβια Κλιμάκη είναι μαζί μας. Πούντι. Να τι εδώ είναι. Έλα, Σίλβια, να σας ακούσουμε. Καλημέρα. Να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Τη διετή παράταση του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα ενέκρινε στις Βρυξέλλες Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης, εγκρίνει σήμερα και το ECOFIN. Στις 20 Νοεμβρίου συνεδριάζει εκ νέου το Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο Jean-Claude Juncker, εκφράζοντας την ελπίδα ότι τότε θα δοθεί το πράσινο φως για την εκταμείευση της δόσης των 31,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Ο επικεφαλής του Eurogroup αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα μας. Στο 144% του ΑΕΠ φαίνεται να συμφωνούν οι πιστωτές ότι θα μειωθεί το χρέος της Ελλάδας το 2020, όπως μεταδίδει το Reuters. Χρηματοδοτικό κενό ύψους 32,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 16 προβλέπει η έκθεση της Τρόικας για την Ελλάδα. Αναλυτικά το προσχέδιο της έκθεσης στο sky.gr. Συναντήσει με τους πρόεδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχει σήμερα στις Βρυξέλλες ο Αντώνης Σαμαράς. Καλύτερα των στόχων κινήθηκε ο προϋπολογισμός στο δεκάμενο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, συνολικά το πρωτογενές έλλειμμα στο δεκάμενο μειώθηκε στο 1 δισεκατομμύριο 176 εκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τριώρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έχει εξαγγείλει για σήμερα η ΔΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της διαθεσιμότητας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσουν τη Σαουδική Αραβία στην παραγωγή αργού πετρελαίου έως το 2020, εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Έτοιμες για κεχηρία στη Γάζα εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις, δηλώνει η Χαμάς. Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Κέρκυρα και Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη 10η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας. Για την τρίτη αγωνιστική του Champions League στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλημερίζουμε. Ναι, γι' αυτό λέει τα λέει ο Φερέρα αυτά που λέει. Ναι, είπαμε εσύ, εντάξει, μπορεί να κάνει ένα συνάδελφο ένα λάθος τώρα κι εσύ. Το διορθώσω. Με το διετής. Διετής, όχι διετή. Εντάξει. Το είπαμε. Λοιπόν. Okay. Παπανδρέου έλεγε ότι χρήματα υπάρχουν, τον πιστέψανε. Ναι. Σαμαράς έλεγε, σου λέει ότι δεν θα πάρει νέα μέτρα, τον πιστέψανε. Αυτά βλέπει και ο Φερέρα και λέει ότι θέλει. Ότι έχουμε μεγάλη ομάδα. Ο Σωτήρης από την Αίγινα και έχει ένα δίκιο. Κάνα πολιτικό Δημήτρη από την Κομωτινή για κάτσε να σήμερα, ρίξουμε. Σήμερα, ναι. Έχουμε, ρε, παιδιά, θα έρθουν 2-3 αργότερα, Δημήτρη, να έχει υπόψη σου. Μη δεν λέμε ώρα για να μην φύγετε. Ναι. Ναι. Αργότερα, αργότερα. Γύρω στις 8.30. Θα είναι σαν έκπληξη κάτι. Όχι, γύρω στις 8.30 θα είναι ο κύριος Μαρκογιαννάκης από την Ουδού.
Ο κύριος Μιλιός από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Μπίστης από τη ΔΗΜΑΡ. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, παιδιά. Σας λέγαμε νωρίτερα. Πάμε πρώτα να δούμε τον καιρό και μετά θα έρθουμε σε αυτά. Ελάτε, πάμε στον καιρό πρώτα. Ναι. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αραιή συννεφιά σήμερα Τρίτη στη χώρα μας, κατά τόπους πιο πυκνή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 από 4, στο Αιγαίο 3 με 5, κεντρικό και νότιο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στην Βόρεια Ελλάδα έως 20 βαθμούς, στη Δυτική έως 23 και στην υπόλοιπη χώρα έως 22 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης αραιή συννεφιά, μεταβλητή ασθενής η άνεμοι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 6 έως 19 βαθμούς. Από την Τετάρτη το μεσημέρι και την Πέμπτη, βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική ενισχύονται στο Αιγαίο στα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Την Τετάρτη θα αγγίξει στη Βόρεια Ελλάδα τους 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20. Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα λίγο. Τέλος, να πούμε πως την Παρασκευή και το Σάββατο βροχερός στενό καιρός κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας. Φαίνεται πως οι βροχές πρόσκαιρα θα σταματήσουν την Κυριακή. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Παρασκευή και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πριν δούμε, παιδιά, αυτά τα δικά μας που λέμε εδώ, τα ευρωπαϊκά, τα ελληνικά, τα γενικότερα θέματα που μας αφορούν. Επειδή το λέγαμε και νωρίτερα, βρήκαμε και το βιντεάκι από τη Συνδικαλιστική Ομοσπονδία στην Ισπανία που διαφημίζει την απεργία. Για να δούμε τι κάνουν, παιδί μου, και στις άλλες χώρες συνδικαλιστές. Πώς λειτουργούν με περισσότερη φαντασία, με έναν τρόπο που μπορεί να περνάει και στην Ευρώπη και στις χώρες τους και να λειτουργεί και διαφορετικά και στην κοινωνία. Και που να διαμορφώνει και συνειδήσεις τους εργαζόμενους. Έτσι. Από το να λέμε 10 και μισή το πάμε στην Ομόνοια, 11 και εσέ στο πεδίο του Άρα και όλοι μαζί πάμε στο Σύνταγμα. Έτσι. Μετά δέρνονται λίγο κουλοφόροι, πέταν καμιά μολότητα, του δέρνουν αστυνομικοί, χώνουν 10 μέσα, γεια σα. Τελειώσαμε. Κάντε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Για δέστε. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Συγκλονιστικό. Και συγκινητικό και ανατριχιαστικό και απ' όλα. Έτσι, για την αυριανή απεργία. Βάλε τώρα τον Παναγόπουλο από τη μία μεριά και τον άλλον, πώς το λένε, τη Σαδεδί. Πώς το λένε.
Τσιγκρίκα. Το Τσιγκρίκα. Ναι. Να βγάζουν λόγο στο Σύνταγμα. Μια και μιλάμε για την Ισπανία, να σας πω ότι η El País, η μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα και η πιο ιστορική ενδεχομένως, ανακοίνωσε μείωση κατά 1/3 του προσωπικού της. 129 δημοσιογράφοι χάνουν τη δουλειά τους. Με email, γιατί έχουν αναλάβει συμβολιογραφικά γραφεία να τους ενημερώσουν. Κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα, πολεμικοί ανταποκριτές, πολιτικοί συντάκτες είναι στη λίστα αυτή μετά από 15, 17, 20 χρόνια. Όσοι μείνουν θα δουν μια μείωση των μισθών τους κατά 15%. Και αυτό έρχεται να προστεθεί στο κύμα απολύσεων και λουκέτων. Ακολουθούν και τα μέσα λίδα μου, όπως και εδώ στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον, μια και μιλάμε για τις κινητοποίησεις, πως είχαν αντιδράσει, επειδή είναι γνωστό ότι θα ήταν γνωστό ότι θα γίνει. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν έκαναν μια τριήμερη απεργία στην El País. Δεν κάλυψαν τις αμερικανικές εκλογές, καλύφθηκε από το γραφείο της εφημερίδας στο Μεξικό. Mm-hmm. Και πριν από αυτό, για αρκετές ημέρες έδιναν άρθρα χωρίς υπογραφές. Mm-hmm. Αρνούνταν να βάλουν το όνομά τους στην εφημερίδα πριν προχωρήσουν, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό που θα ακολουθούσε. Λοιπόν, πάμε παιδιά τώρα να δούμε λίγο, Λίδα μου, ποια είναι τα τελευταία νέα που μας έρχονται από το Eurogroup. Να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι για να περάσουμε και στον τύπο. Ναι. Νομίζω ότι την είδηση την ξέρουμε. Ναι. 2 χρόνια παράταση, αποφασίστηκε. Είχε γίνει από χθες το πρωί. Είχαν αφήσει να διαρρεύσει ότι θα πούν το ναι στη διετή επιμήκυνση. Το ήθελε και η Αθήνα να πάρει κάτι παραπάνω από μια πολιτική δήλωση. Και αυτό ήταν το χειροπιαστό που μπορούσε να δοθεί, αφού ούτως ή άλλως το ξέραμε. Το θέμα είναι ότι παραμένουν 2 σημαντικά θέματα. Πρώτον, ένα χρηματοδοτικό κενό 32,5 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για αυτά τα 2 χρόνια. Mm. Όπως επίσης και το τι θα γίνει με τη δόση, που αυτό εξαρτάται άμεσα από το τι θα γίνει με τη βιωσιμότητα του χρέους. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί και αυτό αναδεικνύεται από τα διεθνή. Δηλαδή που θα εκταμιευθεί, εννοείς. Όχι, και ο τρόπος και το πότε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον ένα μήνυμα συμφωνίας σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι βασικό για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όμως για το Ταμείο, διότι χωρίς να θεωρείται βιώσιμο το χρέος, δεν μπορεί, ακόμη και με βάση το καταστατικό του, να χρηματοδοτεί μια χώρα. Λοιπόν, να σας πω ότι τα τελευταία νέα που δίνει το Dow Jones Newswire, ένα πολύ έγκριτο δίκτυο για τα οικονομικά θέματα, είναι ότι υπάρχει μία απόσταση 8 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο πλευρών για το πού θα καταλήξει, για αρχή εκτίμηση για το πού θα βρισκόμαστε το 2020, και ότι υπάρχει πληροφορία ότι σε σχέση και με το κενό των 32,5 δις, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεισφέρει μεταφέροντας τα κέρδη από ελληνικά ομόλογα κτλ. Mm-hmm. Με ένα ποσό 11-12 δισεκατομμυρίων. Θεωρείται ότι υπάρχει μια συζήτηση να βρεθούν από εκεί. Τώρα, δείτε τους τίτλους, γιατί είναι χαρακτηριστικοί σήμερα. Δίνεται κυρίως έμφαση στις διαφωνίες. Wall Street Journal. Για το πού βρίσκονται. Α, βλέπουμε το BBC πρώτα. Ναι, ωραία. Ναι. Το BBC ξεκινάει με το ότι δίνεται περισσότερος χρόνος στην Ελλάδα για την εκπλήρωση των στόχων του προϋπολογισμού. Και αναφέρεται στο ρεπορτάζ το ότι θα κοστίσει 32 δισεκατομμύρια η επιμήκυνση. Όπως λέει πάντως, υπάρχει καθυστέρηση για την απόφαση για τη δόση. Γι' αυτό και σε μία εβδομάδα θα επαναληφθεί η συνεδρίαση του Eurogroup. Να δούμε το επόμενο. Να το πει. Πάμε λοιπόν, CNN. Το οποίο και εκείνο λέει ότι η Ελλάδα παίρνει περισσότερο χρόνο, αλλά περιμένει το ρευστό. Το ρευστό. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και θα γίνει νέα συνεδρίαση του Eurogroup. Και πάμε να δείτε τα οικονομικά φύλλα. Financial Times, για παράδειγμα, πρώτο θέμα βεβαίως η Ελλάδα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ρήγμα για το ελληνικό χρέος. Αυτό επισημαίνεται ότι είχαμε πια μια δημόσια διαφωνία για δεύτερη φορά της Κριστίν Λαγκάρτ με τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ για το πού θα βρίσκεται το ελληνικό χρέος. Η κυρία Λαγκάρτ επανέλαβε ότι πρέπει να είναι στο 120% το 2020, και αυτή είναι η άποψη του Ταμείου. Πάντως, επισημαίνει το δημοσίευμα και έχει σημασία για την πρώτη φορά που το γράφουν Financial Times, ότι δεν τίθεται θέμα χρεοκοπίας της Ελλάδας. Οι Ευρωπαίοι έχουν βρει, θεωρούν τον τρόπο για να μην συμβεί αυτό την Παρασκευή. Και Wall Street Journal, επίσης το θέμα των διαφωνιών. Η εφημερίδα μιλά για ένα δημόσιο σόου διαφωνίας στις δηλώσεις που ακολούθησαν μεταξύ Λαγκάρτ και Γιουνκέρ σχετικά με το ελληνικό χρέος. Και εδώ η εκτίμηση για 31,5 με 32 δις το κόστος της επιμήκυνσης. Πάντως οι εκτιμήσεις είναι ότι το 2020 τελικά, αν τίποτα δεν αλλάξει το πρόγραμμά μας, δεν θα είμαστε στο 120% του χρέους, αλλά στο 144%. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο, αν όλα πάνε. Με βάση το πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει πάει ως εκτίμηση, ύφεση κτλ. Με βάση το πρόγραμμα. Αν πάνε. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν τελικά, γιατί ο κρίσιμος παράγοντας, από ό,τι φαίνεται, είναι η ιστορία του χρέους και η συμφωνία γύρω από το πώς θα ρυθμιστεί. Προς το παρόν δεν υπάρχει.
Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες. Όχι, λέω σαν φίλο, γιατί το είπαμε κιόλας. Είναι το διαφημιστικό αυτό το τρέιλεράκι που δείξαμε νωρίτερα. Είναι της ΣΕΖΕΤΕ, της Αναρχοσυνδικαλιστικής Ομοσπονδίας στην Ισπανία. Γνωστό είναι, εξάλλου δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι κατανοείς τη δύσκολη θέση. Φτιάχνουν διάφορους μύθους, διάφοροι φίλοι, ας πούμε, κτλ. Πήγαν να φιληθούν, δεν φιλήθηκαν, παιδιά. Ναι, εντάξει. Ύστερα, εμείς δεν τα κόβουμε αυτά. Ναι, άμπραβο. Αλλού. Όσοι έχουν πρόβλημα, το... πάμε παρακάτω. Οι υπόλοιποι ελεύθερα, όπως είναι στην κοινωνία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στις εφημερίδες. Να. Και ο Στουρνάρας σκύβει προς Λαγκάρντ. Βλέπω η Λαγκάρντ ακούει με προσοχή. Ακούει με προσοχή. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύμπτωση απόψεων. Είναι εδώ. Μια ελαφρά σύμπτωση. Δεν έχουμε λόγο να μην είμαστε με τη Λαγκάρντ. Με αυτό λέω. Ίσα-ίσα. Προφανές. Λοιπόν, ναι στην επιμήκυση διαφωνία για το χρέος, στη νέο Eurogroup για τη δόση της 20 Νοεμβρίου, προαπαιτούμενο οι αυστηρότεροι μηχανισμοί εποπτείας. Κύμα απίθειας υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημάρχων για τις λίστες διαθεσιμότητας. Χαμός γίνεται. Τα μισά δημαρχεία είναι σε κατάληψη. Και τώρα το πρωί ετοιμαζόταν και το Δημαρχείο των Αθηναίων. Εδώ στη Λιωσίων. Θα δούμε αργότερα. Θα είμαστε εκεί να τον παρακολουθήσουμε. Γεια σου, Χαρή. Καλημέρα. Φυγή εργαζομένων της Βουλής. Αφαιτούνται εξόδους στη σύνταξη για να μην χάσουν το προνόμιο υψηλού εφάπαξ. Έτσι. Από 27-47. Πολλά λεφτά. Μέσα σε μια μέρα. Είναι πολλά τα λεφτά. Από 27-47. Βέβαια. Άτομα. Σε μια μέρα μέσα. Είναι βαρύ το εφάπαξ, παιδιά. 200. Ερωτήματα γερουσιαστών για Πετρέους. Αφορμή το ερωτικό σκάνδαλο. Δεν μπορώ να αφήσω έναν άνθρωπο στην ησυχία του. Πάγωμα εξώσεων στην Ισπανία μετά τις αυτοκτονίες που υπήρξαν. Συναυλία ενίσχυση του Μουσείου Γαλάνδρη. Το θέμα με το ΕΤΕΑΝ και τα δάνεια σε μικρομεσαίους που πάνε μέχρι το 2014, όπως αποφασίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Και αργότερα θα είναι ο επικεφαλής του ΕΤΕΑΝ εδώ κοντά μας. Το παλιό ΤΕΜΠΕ, για να έχετε υπόψη σας. Και μάλιστα ξεκλειδώνουν και κάποια δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα. Είναι πολλοί κόσμος, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος. Είναι αυτό... μεγάλο θέμα αυτό. Οι άμεσα ενδιαφέρονται και οι άλλοι δηλαδή. Βεβαίως. Να το δούμε σε λίγο, να τα πούμε πιο αναλυτικά. Πάμε στην αρχή. Κρυφή όρη και νέα μέτρα για τη δόση των 31,5 δις. Μυστική διαπραγμάτευση στο Eurogroup για εκταμείευση δόσης και διετή επιμήκυνση μνημονίου. Στα 6,4 δις από 4,6 το ύψος των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για το 2015-2016, σύμφωνα με την Κομισιόν. Συμπλήρωση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου χθες του πακέτου μέτρων που ψηφίστηκε στη Βουλή. Δορυφοροποίηση Πασόκ Δημάρα επιχειρεί ο Σαμαράς. Μάλιστα. Λοιπόν. Χωρίς λόγο η Βουλή στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, έκθεση Κομισιόν, επλέον φόρη να δει στο 2015. Αυτά και από εδώ. Αργότερα που θα έχουμε εδώ εκπρόσωπους Πασόκ Δημάρ, θα τους ρωτήσουμε αν τους δορυφοροποιεί. Θα δούμε, ναι. Μπράβο. Οριζοσπάστης. Πρέπει να απαντήσει ναι ο άλλος. Οριζοσπάστης ο λαός να επιλέξει το δικό του δρόμο ανάπτυξης. Συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Παπαρίγα το επικίνδυνο είναι ακριβώς στο βωμό της αντιπαράθεσης Νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Ο λαός, ένα τμήμα του λαού, να ταυτιστεί με ένα τμήμα συμφερόντων της αστικής τάξης. Να παλεύει ο ένας εναντίον του άλλου ή να είναι στο πλευρό ενός εμπειριαλιστή εναντίον του άλλου. Να μην εκμεταλλευτούμε όμως και τις ενδοεμπειριαλιστικές αντιθέσεις. Να πω στην Αλέκα, μια και ανοίξαμε ένα δημόσιο διάλογο επί του θέματος. Φυλακή εκμετάλλευση Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε, χιλιάδες διαδήλωσαν ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό και αυτά. Για δεν λες για το πόρταλ του ΚΚΕ που ξεκινάει. Γιατί το κρύβεις. Παράληψη. 16 Νοέμβρη ξεκινά μια νέα τομή στο ίντερνετ, το πόρταλ του ΚΚΕ. Η άλλη γραμμή στην ενημέρωση αυτή της αλήθειας, της ρήξης και της ανατροπής. Στη διεύθυνση www.902.gr. Είναι πώς μπορείς να βαφτίσεις το κρέας ψάρι. Γιατί, ρε, γιατί έκλεισε το 902 που ήταν το κανάλι μα και το είχαν επιτρέψει όλο ένα κανάλι. Το Newsweek πάντω σταμάτησε την έντυπη έκδοση του και βγαίνει μόνο ηλεκτρονικά. Και το βήμα σταμάτησε την έντυπη έκδοση του και βγαίνει μόνο ηλεκτρονικά. Γιατί είναι το ίδιο τώρα. Όχι, το ίδιο. Εδώ είναι ένα μέσο προπαγάνδα κανονικά. Το είπαν οι άνθρωποι, κοιτάξτε, το είπαν. Θα κόψουμε τη μετάδοση, τηλεοπτική και θα ανοίξουμε ηλεκτρονική. Με τρία άτομα. Πόσου. Ναι. Ναι. Είπα, όχι. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Γιατί το κουκουέ πρωταγωνιστούσε όταν γινόταν σε άλλα μέσα ενημέρωσης στο παραμικρό. Έχουμε πει επ' αυτόν το ζήτημα. Πάμε στην νίκη. Πώς να κουρέψετε σε 75% την πιστωτική σας κάρτα, τα μυστικά όπλα που τρομάζουν τις τράπεζες και αυξήσεις φωτιά στα τέλη της ακίνητης περιουσίας. Χαριστική βολή στους μικροϊδιοκτήτες. Το θέμα δεν είναι την κουρέψη, το θέμα είναι μην τη χρησιμοποιήσει την πιστωτική κάρτα. Ακριβώς. Και άμα τη χρησιμοποιείς. Καμιά φορά. Και τα πολλοί τη χρησιμοποιούν από ανάγκη. Από ανάγκη, το ξέρω. Δεν είπα ότι... δεν τη χρησιμοποιείς για shopping. Στο παλιότερο. Για εφορία τη χρησιμοποιείς. Στην παλιότερη κατάσταση τη χρησιμοποιούσες αλόγιστα για shopping. Και στο τέλος έβλεπες κάτι λογαριασμούς. Τώρα πολλοί κόσμοι τραβάει χρήματα από την πιστοτική κάρτα που έχουν πολύ ψηλό επιτόκιο για να μπορέσει να κρατηθεί. Η οποία δεν αποπληρώνεται ποτέ με αυτά τα επιτόκια. Για πάμε στα νέα. Τα νέα. Βγήκε γκρίζος καπνός. Θετικό σήμα χωρίς απόφαση για τη δόση. Τριβές παραμένει η διαφωνία Γερμανίας και Δουνουτού για τη βιωσιμότητα του χρέους. Πράσινο φως, ναι στους δανειστές για επιμήκυση εφαρμογών, διέτη επιμήκυση εφαρμογής των μέτρων. Eurogroup άλλες δύο συνεδρίες, 20 και 26 Νοέμβρη, πριν από την τελική απόφαση. Η νέα φορολογία για μισθωτούς και επαγγελματίες, είπαμε σε λίγο
Αναλυτικά, τώρα έτσι έκανα 10 λεπτάκια, θα τα πούμε αναλυτικά. Όλες τις λεπτομέρειες. Ο Πετρέους, αυτή είναι η δεύτερη πέτρα του σκανδάλου Πετρέους. Είχε δύο τελικά, δεν ήταν. Κάτσε, μην εμφανιστεί κι άλλη. Έκανε κέφο το FBI στο σπίτι της μίας κοπέλας. Το βράδυ. Διότι αυτή έψαχνε κιόλας. Αυτό να πει. Βιογράφος ήταν. Θα είχε... έψαχνε να βρει και υλικό που δεν θα έλεγε ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Έτσι. Έχει δίκιο λοιπόν. Πάμε στο Έθνος. 2 χρόνια παράταση για την Ελλάδα, πράσινο φως από το Eurogroup για δόση και επιμήκυνση, σύγκρουση Σόιμπλε-Λαγκάρντ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, προσπάθεια για συμβασμό. Νέα συνεδρίαση 20 Νοεμβρίου, όπως είπαμε, στο χωριστική λύση πακέτο για την Ελλάδα. Ξέσπασε πόλεμος Γαλλίας-Γερμανίας. Είδατε το πρωτοσέλιδο της Λιβερασιόν, είδα. Έτσι. Ναι. Η γαλλική οικονομία, Achtung. Στόχος του Βερολίνου. Είναι και αυτή η γλώσσα, ρε παιδί μου. Πολύ άγρια. Η γερμανική. Αχτούμ. Ναι. Είναι, όντως. Ανταλλικά που είναι πιο τραγουδιστά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα γαλλικά και τα λοιπά. Τα... Λατσικές γλώσσες. Η γλώσσα είναι ένας καθρέφτης. Βέβαια είναι καθρέφτης, που έχει να κάνει και με το περιβάλλον, έτσι. Και με την νοοτροπία. Όλα. Να κάνουμε. Αντάρτικο για τη διαθεσιμότητα στο δημόσιο. Βλέπετε τι γίνεται με τους δημάρχους, παύλα συνδικαλιστές, όπως τους λέει η εφημερίδα εδώ. Χαμός σε πολλούς δήμους. Δεύτερη πέτρα του σκανδάλου για τον Πετρέου, CIA, ρόζ ιστορίες. Και μια και ακούσαμε εμείς για CIA, βγήκε και ένα βιβλίο που εμπλέκει τη δικιά μας τη Φρυδερίκη, με τον Ντάλες εκείνης της εποχής, δηλαδή τον επικεφαλής CIA. Και μάλιστα το περιγράφει, ρε παιδιά, με ένα εντελώς ανάρμοστο τρόπο για Βασίλισσα. Δεν γίνονται αυτά. Γιατί δηλαδή. Γιατί λέει, προσέξτε. Πήγε, λέει η Βασίλισσα. Η Βασίλισσα δεν. Μα δεν. Κάτσε, ρε παιδί μου, να ακούσει πρώτα. Ναι. Λέει, πάει, λέει η Βασίλισσα, να δει τον Άιζενχάουερ πρώτα. Ναι. Τον πρόεδρο εκείνης εποχής. Και αφού βλέπει τον Άιζενχάουερ, μετά έχει και ένα ραντεβού με τον Άλεν Ντάλες, τον επικεφαλής CIA της εποχής εκείνης. Κάθονται, λέει, καμιά ώρα μέσα στο γραφείο. Οι δυο τους. Ήταν κλειστή συνάντηση. Ξαφνικά λέει, χτυπάει γραμματέας. Μετά τη μία ώρα δεν ακούει τίποτα από μέσα. Ωραία, μα ξαναχτυπάει, τίποτα. Αποφασίζει, λέει, να ανοίξει την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα, λέει, στο γραφείο δεν βλέπει τίποτα μέσα. Ακούει εντωμεταξύ, λέει, κάτι ήχους. Βογγητά και τα λοιπά. Γιατί ο Ντάλες είχε και ένα δωμάτιο από πίσω. Ναι. Όπως όλοι οι άντρες ψεύδονται τον εαυτό τους, στο γραφείο τους. Στο δωμάτιο, λέει, από αυτό το δωμάτιο μάλλον έγινε κάτι ήχοι. Που θύμιζαν ορισμένα πράγματα, ας πούμε, κάπου τα ένστικτα. Έτσι. Και... μετά, λέει, από λίγο, φεύγει η γραμματέας, βέβαια φοβήθηκε η γυναίκα, βγαίνει έξω. Μετά από λίγο, λέει, βγήκαν και οι δύο έξω. Κάπως, λέει, σε μια κατάσταση, ας πούμε, αναστάτωσης. Ναι. Και από εκεί, λέει, συμπεραίνεται ότι κάτι έγινε μεταξύ τους. Ναι. Ουδέποτε, βέβαια, η Βασίλισσα δεν το παραδέχτηκε, αλλά το συμπέρασμα ότι κάτι έγινε. Τι να παραδεχθεί, εδώ υπάρχει και η πληροφορία, ήταν πράκτορα σε εξάλλου. Και η ιδία. Η ιδία. Έτσι ξεκίνησε και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη CIA για την Ελλάδα, κατάλαβες. Από προσωπικό ενδιαφέρον ξεκίνησε ένα πολύ καλό άνθρωπο, ο κύριος Ντάλες. Αυτά λοιπόν για τη δικιά μας. Αυτά και από το Ελεύθερος τύπος. Μονομαχία Λαγκάρντ Σόιμπλε για κούρεμα του χρέους. Οι Γερμανοί παίζουν άμυνα στην επίθεση του Δέλτα Νιτάφη για βιώσιμη λύση. Ένεση ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χθεσινή σύσκεψη. Στο σφύρι 5 ακίνητα φαντάσματα στον Πειραιά. Σε έσοδα πάνω από 150 εκατομμύριων προσδοκά ο Δήμος. Τρέχουν να προλάβουν το διπλό εφάπαξη πάλι της Βουλής. Δεκάδες αιτήσεις για τη συνταξιοδότηση. Απτά. Έχει δίκιο, παιδιά, ο Σιν. Τι? Από τότε που σταμάτησαν οι κομμουνιστές να πουλάνε τον οδηγητή στην Ομόνοια, όντως τον ηλεκτρικό στην Ομόνοια. Μας πήρε κάτι φορά. Και αλαχού, μας πήρε κάτι χαρά. Αμά, πια με τον εξυγχρονισμό φοράει. Έτσι, εδώ, έτσι, έχει δίκιο άνθρωπος. Η εφημερίδα των συντακτών, κρυφά μέτρα 6,4 δις, Eurogroup. Τι αποκαλύπτει η έκθεση βόμβα της Τρόικας για την Ελλάδα. Πρόσθετη φόρη να δεις και κατάργηση του αφορολογίτου των 5.000 ευρώ. Άλλα νέα, αποκρατικοποίηση το επόμενο δεκαήμερο, σύσκεψη για την ανάπτυξη. Ραγκούσης και οι τρεις είπαν ψέματα. Ο πρώην υπουργός καταγγέλει, λέει, στην εφημερίδα των συντακτών, ότι Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης δεν διαπραγματεύτηκαν τίποτα με την Τρόικα και κορόιδεψαν τον ελληνικό λαό. Συνέδριο της Δημάρ τώρα, λέει ο Βουδούρης. Ενώ η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε ο κύριος Ραγκούσης έδωσαν πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Με αποτελέσματα αυτά κιόλας. Ναι. Βλέπω ότι η εφημερίδα έχει φτιάξει πάρα πολύ των συντακτών και πρέπει να το πούμε αυτό. Α, βέβαια. Έτσι. Ναι, βέβαια. Εξαιρετική έχει γίνει. Και στο περιεχόμενο και στο κασέτη και σε όλα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Περνάνε οι μέρες. Μπράβο στα παιδιά. Αποκτά το ρυθμό η ομάδα. Μπαίνει στο ρυθμό η ομάδα, ρε παιδί μου, χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια της. Έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Αδέσμευτος αγώνας δρόμου για την εκταμείευση. Μπαρόζο, Ρομπάι και ίσως Γιουγκέρ και Σούλτς θα συναντήσει ο Πρωθυπουργός της Βρυξέλλας. Χρηματιστήριο βούλιαξαν οι μετοχές των τραπεζών. Έλληνα στη Μελβούρνη χτίζει το υψηλότερο κτίριο του νοτίου ημισφαιρίου. Ύψους 388 μέτρων. Είχε ακούσει που λέει θα πηδήξω από τον 7ο. Και σου λέει να φτιάξω μερικούς ορόφους που θα πάω να μαθαίνετε. 388 μέτρα, ρε παιδιά. 388 μέτρα. Με 3 μέτρα περίπου χοντρικά τον κάθε όροφο. Μάλιστα. 100 τόσοι όροφοι. Χοντρικά. Και τι έγινε. Και τι έγινε, αλλά δεν ξέρω εγώ. Τι έγινε. Θέλω να κοιμηθώ, λέει η Χίλαρη Κλίντον. Δεν καταλείπει την πολιτική. Ξέρω. Κουράστηκε. Δεν μπορώ πια, σου λέει. Τώρα είδες, δεν πρόκειται να ψηφίσει άλλα μέτρα.
Καλά. Κάτι ξέρει τώρα. Εντάξει. Δεν μπορεί και μας το κρύβει. Καλά. Γιατί δεν πιστεύει τον Πρωθυπουργό που είπε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα. Συγγνώμη, νομίζω ότι στα πακέτο που ήδη έχουν ψηφίσει προβλέπονται και άλλα μέτρα. Και μάλιστα λιγότερα από αυτά που τελικά θα είναι 4,6 και 6,4. Ναι, ναι, ναι. Οπότε άλλο έχουν... αυτά, ρε παιδί, αυτά έχουν προεξοπλιστεί, έχουν... τα ξέρουμε αυτά. Αυτά θα τα ψηφίσουν άλλα, όλοι. Άλλα τον άλλον. Όλοι αυτοί που ψήφιζαν με το πιστόλι στον κρόταφο, με βαριά καρδιά, με όλα αυτά θα τα ψηφίσουν αυτά όμως. Δεν ξέρω, ρωτήστε την κυρία Τζάκρη. Μην ρωτά σε μένα. Τζάκρη τα πιστόλια. Δεν έχετε καταλάβει, εσείς μιλάτε με τους πολιτικούς. Ναι, καλά, λέμε. Εντάξει. Λέει και μια κουβέντα πολιτικός παραπάνω, Βρελίδα. Δεν χάλασε ο κόσμος. Τώρα μου προχώρα. Ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, λέει η Βραδινή, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εντολή του Πρωθυπουργού στην ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, το αναπτύξουμε στη συνέχεια, όπως είπαμε. Κρίσιμες συναντήσεις Σαμαρά στις Βρυξέλλες σήμερα με Ρομπάι, Μπαρόζο, Κακό. Δημοκρατία blackout. Συνεχίζεται το μαρτύριο της αγώνας για τη δόση. Άλλα 32 δις θα κοστίσει η διαιτητή επιμήκυση που κάνουν δώρο στην Ελλάδα. Πάμε στην Ελλάδα αύριο. Ναι. Θύμα η Ελλάδα στη μάχη Δουνουτού Γερμανίας. Στις δεσμεύσεις Γιώργου για ξεπούλημα απαιτεί τώρα το Βερολίνο. Και οι Πορτογάλοι είπαν ράους στη Φράουγκενστάιν Μέρκελ. Ήταν σκληροί οι Πορτογάλοι. Ναι, ναι. Πολύ. Η εστία άργησαν που λένε οι Πορτογαλοί, κάτσα κανένα δύο χρόνια, δεν είχαν κουβέντα άργησαν. Τίποτα. Μετά κατάλαβαν τι τους περιμένει. Ναι, ανάρμοστη συμπεριφορά βουλευτών, τι προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Γραφεί η εστία. Τι έκαναν πάλι. Αυτά τα από χθες να πούμε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ελεύθερη ώρα. Έχουμε προφητεία Χριστοδούλου, μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Οι τραπεζίτες θα ελέγχουν τη ζωή μας. Ορίστε, κύριε. Θα είχε πάρει και αυτός ένα στεγαστικό. Λες. Ο κίνδυνος θα είναι να υποστούμε μια νέα άλωση. Και από πάνω συνέλαβαν το συνεργάτη της Ελεύθερης Ώρας, Μάκη Βραχιολίδη. Πέρασαν βραχιολιά. Για να δω. Για ένα ανώνυμο σχόλιο σε ανάρτηση στο μπλοκ και τα λοιπά που διατηρεί. Μέσα. Καλά. Εσπρέσο, ο αδελφός της Στάη στον πόλεμο των Ρόουζ. Κόντρα δίχως τέλος για το σπήλο Τσαρλαμπά και την πρώην σύζυγό του. Το διαζύγιο, η διατροφή, οι δικαστικές διαμάχες, πληστηριασμός. Μάλιστα. Καλό. Νέες business από τη Μάσα Φασούλα. Α, η γυναίκα του ανέκδοτο. Έχασε τη μάχη γλυκιά μακιγιές των επωνύμων, θρύλος Σόμπις, η ωραία Εύα Δάγκο στη Λαμαρίνα. Η ωραία Εύα Δάγκο στη Λαμαρίνα. Εύα Αντωνοπούλου. Η Εύα Αντωνοπούλου. Ναι. Ρε Εύα, δεν μας λες τίποτα εδώ μέσα στα πόδια μας κάθε μέρα. Παιδιά, μισό λεπτό. Γορίσια. Ποιος έκλεψε την καρδιά της, για πάμε. Σελίδα 17. Τώρα περάσει καλά. 38χρονος που έχει κλέψει την καρδιά της ωραίας παρουσιάστριας. Πώς λέγεται? Παναγιώτης Αρκουμανέας. Τι δουλειά κάνει? Για περίμενε. Είναι πρώην διευθύνων σύμβουλος εταιρείας τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Του Δήμου Αθηναίων. Του Δήμου Αθηναίων. Μπράβο, κύριε Αρκουμανέα. Μπράβο. Πήρε τον κορίτσι Αρκουμανέα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Μου λέει και η διαφήμιση. Έχει και το imoney.gr. Καλό. Έχει κάνει σπουδές στα οικονομικά ο άνθρωπος. Γι' αυτό καλά λένε το μαθαίνει τελευταίο. Πολύ μέρα μαζί με την Εύα. Είμαι το διαβάζει εφημερίδα για να μάθει τι γίνεται. Να δει τον Αρκουμανέα μπροστά σου. Για πάμε σελίδα 3 να χάσουμε τον κοντρόλ. Και χωρί τον Δικάπριο, λέει η άλλη. Μη μου πεις. Γιατί όχι. Άιστα. Πόσο χρονετών, 23. Πώς να μην περνάς 23 ετών, φανταστείτε. Αγγελιοφόρος. Έλα. Λεφτά υπάρχουν στα αζήτητα. Κεντρική Μακεδονία, ελάχιστες απορροφήσεις για έργα, το γνωστό και ελληνικό. Πελοπόννησος, η αυτοδιοίκηση στα χαρακόμματα. Πανικό στην περιφέρεια και στους δρόμους της Αχαΐας, εν ώψη απολύσεων, γράφει Πελοπόννησος. Πολιορκεί το κατσιφάρας για επιθετική αντίδραση. Μη μου πεις. Ναι. Για πάμε και στα οικονομικά. Ημερησία. Ξεκινάμε με την ημερησία. Στίχημα για τις τράπεζες. Πρόκληση σκληρή όρια ανακεφαλαιοποίησης. Η δημοσιοποίηση της απόφασης γκρέμισε το χρηματιστήριο. Πτώση 12,3 για το δίκτυο τραπεζών. Μεγάλες απώλειες. Σε όλους τους τραπεζικούς δείκτες. Δείκτες ακριβώς. Η αυτεμπορική νέα δάνεια 32,6 δισεκατομμύρια ευρώ χρειάζεται η επιμήκυση. Σε καλό κλίμα η συζήτηση για την Ελλάδα. Παραμένει το αγκάθι του χρέους. Το κέρδος, λύση πακέτος στις 20 Νοεμβρίου για χρέωση επιμήκυνση δόση. Πολιτική στήριξη εξασφάλισε χθες η Αθήνα από το Eurogroup. Και τέλος η εφημερίδα Express, τα 32,6 δις στο χρηματοδοτικό κενό για τη διετή επιμήκυνση. Αυτά και με τις εφημερίδες και με τις οικονομικές εφημερίδες. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά. Ο Βασίλης Οζήρας μαζί μας και με τον κύριο Γιώργο Κορομιλά των Φοροτεχνικών να δούμε τα φορολογικά που έγιναν γνωστά πολλά χτες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα δείτε και τους συναδέλφους μας και τον Βασίλη τον Ζήρα. Θα δείτε και τον κύριο Κορομιλά που ήρθε κοντά μας εδώ για να αναλύσουμε τα φορολογικά και τις πληροφορίες. Κατευθείαν πάμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε και τους καλώς δύο. Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Το feed από το εξωτερικό που λένε. Τι ώρα τελειώσαμε χθες, κύριε Ζήρα? Αργά, έτσι. Αργά, αυτό. Θα τον κάνετε αντιευρωπαϊστή τον Ζήρα, σας το λέω. Το φοβάμαι αυτό. Αυτά που συμβαίνουν. Όντως. Λοιπόν, αργά τελειώσε, έτσι. Πολύ ωραία κτλ. Αλλά. Για πες μια κουβέντα. Ξεκινήσουμε έτσι. Εσύ θα βάζεις ένα τίτλο τι.
Παράταση. Εντάξει. Πήραμε, έχουμε πάρει την επιμήκυνση. Η λύση στο χρέο αναμένεται. Τώρα δεν έχει. Δεν έχει έχουμε πάρει την επιμήκυνση. Αναμένεται και θα πάει στο επόμενο Eurogroup ή θα συνεχιστεί η εκκρεμότητα. Κοίταξε να δεις. Ελπίζουμε, ότι στις 20 του μηνός θα υπάρξει μια απόφαση για το χρέος και τα λοιπά και επί της ουσίας το Eurogroup θα έχει αποφασίσει και για τα υπόλοιπα, εάν κλείσει αυτό το θέμα. Και θα απομένει η διαδικασία επικύρωσης του νέου πακέτου, της εκτάμιευσης, της δόσης, της νέας χρηματοδότησης κτλ. Ό,τι από είδαμε κανένα σήμα χθες για τη δόση, για το πώς θα εκταμιευτεί η δόση, για το αν θα υπάρχει αυτό το λεγόμενο ειδικό ταμείο, με την εποπτεία. Με όλα αυτά τα θέματα ξεκαθαρίσαμε κάτι χθες. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται και στην ανακοίνωση, από την ανακοίνωση του Eurogroup, υπάρχει. Δεν θα υπάρξει λογαριασμό στο εξωτερικό αυτός, ο ειδικός λογαριασμός μέσω του εξωτερικού. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα τηρείται στο εξωτερικό. Α. Λογαριασμός υπάρχει. Θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Θα ελέγχει το θέμα. Όπως φαίνεται από την. Θα τον ελέγχουν με έναν έμεσο τρόπο. Όπως φαίνεται από την έκθεση της αξιολόγησης της Τρόικας, ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται σταδιακά και με όσο ποσό απαιτείται. Απαιτείται κάθε στιγμή. Δηλαδή, την πρόοδο των εργασιών, που λέμε. Ακριβώς. Άρα, όχι όλο το όχι το ποσό στο σύνολό του. Ναι, δεν θα πηγαίνει, ξέρω εγώ, δεν θα υπάρχει μέσα όλο το ποσό της δόσης. Δεν θα είναι 31 ακόμα κάτι μέσα. Εντάξει, τώρα το 31 ακόμα κάτι, έτσι κι αλλιώς το χρειάζονται όλο. Δεν θα μπει. Λοιπόν, αυτό φαντάστο, γιατί προς το παρόν έτσι κι αλλιώς έχουμε ακόμη πρωτογενή ελλείμματα κτλ. Το θέμα είναι τι θα γίνει από την ώρα που θα πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε. Εκείνη το. Το σημαντικό ότι θα γίνει από την ώρα που και εμείς θα βάζουμε λεφτά εκεί πέρα για την εξυπηρέτηση του χρέους. Προς το παρόν έχουμε πρωτογενή ελλείμματα, οπότε όλο το ποσό για την εξυπηρέτηση του χρέους το βάζουμε άλλοι. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα μπαίνει μόνο στο μέλλον, όταν θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, πια θα μπαίνει μόνο το ποσό της δικής του συμμετοχής, αυτό που χρειάζεται κάθε στιγμή, και θα βάζουμε εμείς τα υπόλοιπα, τη δική μας συμμετοχή. Θα υπάρχει ένας μηχανισμός αυτόματης διόρθωσης δημοσιονομικών αποκλήσεων, δηλαδή θα παρακολουθείτε μήνα-μήνα η πορεία της δημοσιονομικής κατάστασης. Αν έχουμε υπέρβαση στις δαπάνες, θα λαμβάνονται αυτομάτως μέτρα, ούτως ώστε τον επόμενο μήνα να υπάρχει αντίστοιχη προσαρμογή. Ναι. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στα έσω. Αυτό θα γίνεται μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών, το δικό μας, το οποίο ούτως ή άλλως έχει αυξημένες αρμοδιότητες σχέση με τους προϋπολογισμούς και των άλλων Υπουργείων. Και έτσι όπως το θέλει και ο κύριος Σόιμπλε και η Γερμανία. Από ό,τι φαίνεται, έτσι βαριές, πώς το λένε έτσι, δύσκολες καταστάσεις ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κυριαρχία, πέραν αυτών που βιώνουμε έτσι κι αλλιώς. Σήμερα δεν θα έχουμε. Αλλά θα το δούμε τώρα στις λεπτομέρειες τους. Υπάρχουν ακόμη πράγματα τα οποία πρέπει και θα πρέπει και αυτά να θεσμοθετηθούν στο επόμενο διάστημα. Σχετικά τώρα με τη διαφωνία για την διασφάλιση του χρέους, Βασίλη. Εκεί είναι εμφανές ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες, ότι δυσκολεύονται να καταλήξουν. Χθες τι έγινε, το μόνο που έγινε είναι ότι στις 20 του μηνού προσδιορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα. Είπαν ότι στις 20 του μηνού πρέπει να καταλήξουν. Ναι. Άρα σε αυτό το διάστημα θα υπάρξουν επαφές, θα υπάρξουν συζητήσεις, θα υπάρχουν διαβουλεύσεις. Ακριβώς. Οι διαφωνίες χθες πήραν και μια πιο δημόσια μορφή. Δηλαδή είπαμε, ενώ για παράδειγμα είπε ο κύριος Γιούνκερ, εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη, ότι ο στόχος για μείωση του χρέους στο 120% του ΕΠ μετατίθεται στο 2022. Ναι. Η κυρία Λαγκάρντ εξέφρασε τη διαφωνία της. Είπε ότι εμείς θα θέλαμε το 2020 να παραμείνει ο στόχος ως έχει. Στο 120, το 20. Ναι. Το 20, αλλά λαμβάνοντας μέτρα για να γίνει ο στόχος. Προφανώς. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μιλάει για νέο κούρεμα. Αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολο να γίνει, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να πιέζει. Οι άλλοι, η Ευρωζώνη από τη δική της πλευρά, τι λέει, να φτιάξουμε λίγο τους. Να αλλάξουμε το στόχο. Ναι. Να τον πάμε το 22. Και μεγαλύτερο. Δικαιολογείται κιόλας, σου λέει, πήραν 2 χρόνια επιμήκυνση, 2 χρόνια παράταση για τη μείωση του ελλείμματος. Να πάει και πίσω. Να πάει και το χρέος αντίστοιχα προς τα πίσω. Και με ό,τι ποιους άλλους τρόπους έχουμε, μείωση επιτοκίων, το ένα τ' άλλο, επιστροφή των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πιθανόν κάποιο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε έστω και λίγο αργότερα το στόχο του 120% του ΑΕΠ. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη. Δεν έχουν συμπέσει ακόμη και θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Περιμένουμε το επόμενο Eurogroup και τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν σε αυτό το διάστημα. Στο επόμενο Eurogroup θα υπάρξει
ο στόχος αυτός είναι τουλάχιστον, αυτό έθεσαν χθες ως στόχο, να υπάρξει μια απόφαση για όλα αυτά, να υπάρξει μια συμφωνία για όλα αυτά, να πάει η συμφωνία στα κοινοβούλια να εγκριθεί και στις 26 του μηνός πιθανότητα να... 26 Νοεμβρίου. Ναι, και μια, να υπάρξει και η τυπική εντολή πια. Με τηλεδιάσκεψη, τον, λένε. Με τηλεδιάσκεψη, με τον πιο έτσι κι αλλιώς. Ναι, αν ναι. Όλα πάνε έτσι όπως τα έχουν στο μυαλό τους και δεν υπάρξει κάποια άλλη εμπλοκή, ναι. Θα είναι μια τυπική διαδικασία. Θα δοθεί η εντολή, αφού θα υπάρχει και η έγκριση από τα κοινοβούλια, θα δοθεί, το Eurogroup απλώς θα δώσει εντολή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, να ξεκινήσει τη διαδικασία για να εκταμιευτεί η δόση. Να σηκώσει λεφτά. Ναι. Αυτά τα ποσά που είδαμε να αυξάνονται, Βασίλη, τώρα για την πρόσθετη χρηματοδότηση, για ποιο λόγο διευρύνονται. Το 8,8 έγινε 14, το 15 έγινε 17. Γιατί μεγαλώνουν αυτά τα ποσά. Γιατί χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση. Χρειάζεται πρόσθετη. Ναι, αν δεν είχε υπολογιστεί αυτό. Ναι, έκτοτε όμως, καταρχάς, το πρόγραμμα. Θυμάμαι προεκλογικά που λέγανε 2 χρόνια επιμήκυση χωρίς πρόσθετα λεφτά. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται λεφτά. Έτσι είχε πει ο κ. Σαμαράς. Το θυμάμαι προεκλογικά που το λέγαμε. Χρειαζόμαστε στήριξη. Ναι. Εντάξει. Όταν ακούς τέτοιο να ξέρεις τι μιλάνε για τα λεφτά. Είπαμε. Πρέπει να δεις ενδεχομένως. Μια κουβέντα είπαμε. Θα δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό της χρηματοδότησης. Γιατί το ότι υπάρχει αυτό το κενό, υπάρχει αυτό το κενό δεν σημαίνει ότι θα σπεύσουν να βγάλουν αυτά από την τσέπη τους. Εάν στείλουν προς τα πίσω τα πώς το λένε, τους στόκους ή τις δαπάνες, την επιμηκύνη τη διάρκεια των ομολόγων ναι. κτλ. Μπορεί να μην χρειάζεται. Θα το δούμε. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Αυτά είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα φορολογικά τώρα που είναι άμεσων επιπτώσεων. Γιατί και για το άλλο που συζητάμε και τα 2 χρόνια επιμήκυση υπάρχει και ένα ποσό εσωτερικής φύσεως. Γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια τα οποία είναι προς διευκρίνηση από που θα καλυφθούν. Για το 2015 και το 2016. Επομένως, περιμένουμε που λένε. Mm-hmm. Πάμε να δούμε λίγο τα φορολογικά τώρα. Πάμε να δούμε στην έκθεση της Τρόικας. Υπήρχαν χθες... Υπήρχαν οι κλίμακες και για τους μισθωτούς. Υπήρχαν και για τους αυτοαπασχολούμενους. Γιώργο. Ναι. Φορολογική κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Τρόικα. Μάλιστα. Μέχρι 25.000 ευρώ 21%. Βλέπουμε δεν υπάρχει αφορολόγητο. Mm-hmm. Το υπερβάλλον δεν υπάρχει αφορολόγητο. Θα συζητήσουμε θα πώς μετά, θα γίνει το αφορολόγητο σε τότε γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, 25.000 ευρώ 21, τα επόμενα 23.000 μέχρι τα 48 με συντελεστή 36% και πάνω από 48 πάμε σε συντελεστή 45%. Μάλιστα. Το κομμάτι δηλαδή από 25 έως 48 είναι με 36. Mm-hmm. Ναι, το προηγούμενο είναι με 21. Ακριβώς, είναι προοδευτική η κλίμακα. Είναι προοδευτική η κλίμακα, απλώς τα 23.000 να υπολογίσουμε με 36. Και από εκεί και πέρα πάμε με 45%. Μάλιστα. Λοιπόν, στη θέση τώρα του αφορολογήτου θα υπάρχει ένα ποσό, θα είναι μία μείωση φόρου μη επιστρεπτέα 1.950 ευρώ. Αυτά τα 1.950 ευρώ. Μη επιστρεπτέα. Εγώ λέω 1.950 γιατί 1.950 στην ουσία καταλαμβάνει τα εισοδήματα μέχρι τις 18.000 ευρώ. Αν δούμε την επόμενη που σημαίνει κάρτα. Ότι αν ο φόρος που θα βγαίνει με την εφαρμογή του συντελεστή είναι μεγαλύτερος από αυτά τα 1.950 ευρώ, θα περιορίζεται η μείωση φόρου σε αυτό. Θα πηγαίνει δηλαδή και θα μείνει. Δώστε ένα παράδειγμα. Μισό λεπτό πριν πάμε στο παράδειγμα. Από εκεί και πέρα κλιμακούτε. Στα πάνω από 18.000 και μέχρι τα 29.000 ευρώ θα μειώνεται αυτό τα 1.950 ευρώ θα μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε χιλιάρικο εισοδήματος. Ναι, ναι, ναι. Και πάνω από τα 29.000 θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε χιλιάρικο εισοδήματος, που σημαίνει ότι για εισοδήματα μέχρι και 42.000 θα υπάρχει αυτή η μείωση φόρου. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στα 42.000 και πάνω στο δεν υπάρχει καμία. Πληρώνεις πάνω από τα 42 δεν θα υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη μείωση φόρου. Μάλιστα. Αυτό ποιος ευνοεί. Ευνοεί. Στην ουσία μεγαλώνει το αφορολόγητο και το πάει σαν να λέμε γύρω στις 9.000 ευρώ για γάμους. Mm-hmm. Έτσι, έτσι φαίνεται, ναι. Για τον άγαμο παίρνουμε σαν συγκριτικό και ευνοεί τα εισοδήματα περίπου μέχρι 25.000 ευρώ, όχι περίπου, μέχρι 25.000 ευρώ. Ναι. Τα οποία θα δίνει ακριβώς μία μείωση στο φόρο, ναι. Ενώ αντίθετα αύξηση. Πλέον τα εισοδήματα πάνω από 25.000 ευρώ θα έχουν αύξηση. Πάμε σε ελεύθερους επαγγελματίες. Σε ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει αφορολόγητο. Δεν υπάρχει εδώ αφορολόγητο, ούτε αυτή η μείωση φόρου τα 1.950 ευρώ που είδαμε. Μέχρι 50.000 ευρώ θα έχει 26% συντελεστή. Και αυτό είναι προοδευτική η κλίμακα. Και για τα ποσά πάνω από 50.000 ευρώ. Θα είναι 35%. Λέει 35, ακούγονται και διάφορα άλλα σενάρια. Δηλαδή το
το να γίνει 40.000 το 26 και το υπερβάλλον των 40.000 να γίνει 33% είναι ένα ακόμα σενάριο το οποίο έχει ακουστεί. Ναι, είναι το όριο το 33. Ναι, αυτό που βλέπουμε εδώ είναι καθαρά το ότι αναγράφεται πάνω και στην έκθεση Τρόικα, που σημαίνει ότι σχεδόν θα το θεωρούσαμε κλειδωμένο. Ναι. Το θέμα να δηλώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Όπως αναφέρει. Και 50 να τον πας στο συντελεστή, άμα δεν δηλώνει ο άλλος, τι θα πάρεις. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, έτσι κι αλλιώς περισσότεροι δηλώνουν εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ. Μέχρι 5.000, οπότε ναι. Να δούμε και κάτι άλλο. Ότι η κλίμακα που είδαμε προηγουμένως με το 26 και το 35% θα είναι και για τις προσωπικές εταιρείες, ομόρυθμες, ετερόνυμες κλπ. Και θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Άρα καταργείται αυτό που λέμε η επιχειρηματική αμοιβή. Και βλέπουμε τώρα για ΕΕΠΕ και ΙΚΕ, ιδιωτικές κεφαλαιοχικές εταιρείες, 26% στο σύνολο των κερδών, από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής στο σύνολο των κερδών. Όμως μειώνεται από 25% στο 10% ο φόρος στα διανεμόμενα κέρδη. Μάλιστα. Αυτό δείχνει και μια προσπάθεια. Αυτό δείχνει μια ελάφρυνση. Δείχνει μια ελάφρυνση, δηλαδή από το μεσοσταθμικό από 39-40% που είχαν αυτές οι εταιρείες να πάει στο 33,4% κατά την έκθεση της Τρόικα. Κατά το πραγματικό γεγονός, το σύνολο των διανεμωμένων, αν φύγουν όλα και διανεμηθούν, είναι στο 33,03%, γιατί δεν έχουν λάβει υπόψη τους και το τακτικό αποθεματικό που, το οποίο κρατείται από τα κέρδη αυτά πριν τη διανομή τους. Δεν βάζουμε κανένα παράδειγμα, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε και μερικά παραδείγματα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Τώρα μιλάμε για έναν μισθωτό εδώ. Κοιτάξτε να δείτε ποιες είναι οι διαφορές. Ανάλογα με τα εισοδήματα. Όχι, ναι. Είναι ο φόρος του οικονομικού του 2012. Ναι. Δηλαδή αυτό που πληρώσαμε. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφοροποιήσεις και λόγω της αύξησης του αφορολογήτου. Ενδέχεται λοιπόν το. Φορείς παιδιά με 1, 2, 3 κτλ. Τα ίδια λένε ότι θα ισχύσουν και για το οικονομικό έτος 2013, όπως τα βλέπουμε. Υπάρχει όμως και κάτι δηλαδή, το οποίο έχει αναφερθεί. Δηλαδή για τα εισοδήματα του 2012, έτσι. Ναι, ναι, του 2012. Ναι. Όχι, αυτό που είδαμε είναι του οικονομικού 2012, τα εισοδήματα του 2011, αυτά που φορολογηθήκαμε. Με τον ίδιο τρόπο θα φορολογηθούμε και το επόμενο έτος. Λέμε ότι θα φορολογηθούμε με τον ίδιο τρόπο και το επόμενο έτος, όμως φημολογείται έντονα η κατάργηση του αυξημένου αφορολόγητου λόγω των παιδιών. Μάλιστα. Η κατάργηση του αυξημένου αφορολόγητου λόγω των παιδιών και νομίζω είναι στην προηγούμενη κάρτα που βλέπαμε τη μικρή. Αυτό είναι επιβάρυνση λοιπόν. Αυτό είναι λοιπόν μια επιβάρυνση την οποία μπορούμε να δούμε με τα σενάρια αυτά για άγαμο μισθωτό. Ποιες θα είναι οι διαφορές στο φόρο του 2013 με το φόρο του 2012. Και βλέπουμε και τις μειώσεις οι οποίες επέρχονται με το σενάριο αυτό που είδαμε προηγουμένως στην κλίμακα, την καινούρια. Αλλά βλέπουμε και τις διαφοροποιήσεις τα προς τα πάνω που είναι στα ποσά πάνω από 30.000 ευρώ. Σε επιβάρυνσεις. Ναι, σε επιβάρυνσεις, οι διαφοροποιήσεις δηλαδή, βλέπουμε. Φόρος του 2012 και φόρος του 2013. Είναι το συγκριτικό αυτό. Μέχρι τα 25.000 υπάρχει μείωση του φόρου από 3,23 μέχρι 0,54%. Και από τα 30.000 και πάνω ανεβαίνει προοδευτικά 8, 13, 17, 16, 14%. Μεγάλες διαφορές. Πολύ μεγάλες διαφορές. Ειδικά από τα 35.000 εισόδημα και πάνω, οι διαφορές είναι πάνω από χιλιάρικο. Ναι. 1.000, 2.000, 2.500, εκεί περίπου. Αντίστοιχα τώρα αν θα δούμε. Λοιπόν, ναι, πάμε και στους αυτοαπασχολούμενους. Στους αυτοαπασχολούμενους, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Γιατί με την κατάργηση πλέον του αφορολογίου και με τους συντελεστές που βλέπουμε γίνει την κλίμακα με το 26 και 35%, βλέπουμε στο 5.000 από 0 πάμε στα 1.300. Ναι. Στα 10.000 πάμε στα 2.600. Στα 2.600 έχουμε διαφορά 2%. Και βλέπουμε τις αυξήσεις, έχουμε βάλει και ποσοστιαία τις αυξήσεις φόρου. 400% δεν είναι τίποτα. Είναι μικρότερες τα εισοδήματα. Εάν κάποιος φοροδιαφεύγει, φοροδιέφευγε κτλ., λες κομμάτια να γίνει, ρε παιδάκι μου. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, μισθωτούς συνταξιούχους τους έχουν γονατίσει, ας πληρώσουν και αυτοί κάποτε. Φαντάζεστε όμως ένας άνθρωπος ο οποίος πράγματι είναι αυτοαπασχολούμενος και έχει ένα τέτοιο εισόδημα 5.000 ευρώ, θα πρέπει να δώσει 1.300 ευρώ σε φόρο. Στα 5.000 είναι αδικία. Και βάλε και το 500 που είναι το τέλος επιδιδεύματος. Εδώ ισοπεδώνεται τώρα ο κανονικός, ο νόμιμος πολίτης, ο φορολογούμενος που είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, με τον απατεώνα. Ακριβώς. Και την πληρώνει ποιος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμη και αν είναι. Έτσι δεν είναι. Ακόμη και αν αυτή είναι λίγη, έτσι. Ακόμα και αν αυτή είναι. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι όντως αυτό που υπάρχει ως κοινή αίσθηση, ότι είναι. Περισσότεροι δηλώνουν, δηλώνουν ναι, ό,τι είναι. Και όμως αυτοί που δηλώνουν τα κανονικά τσακίζουν. Αυτοί την πληρώνουν τώρα. Αλλά έστω κι αν ένας υπάρχει. Αυτός ο ένας. Αδικείται κατά φορά. Όχι απλώς αδικείται. Αδυνατεί να επιβιώσει. Αδυνατεί να επιβιώσει. Δηλαδή, είναι δυνατό. Στις 10.000. Ναι, ναι, ναι.
Αν έχει... δείτε στις 30.000. Πληρώνει 2,5 τι είναι, 2.600. Από 500 ευρώ πάει στα 2.600. Πληρώνει λοιπόν, το 1/4 του εισοδήματός του στην εφορία. Το μέσο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών κατά τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι γύρω στις 29.000. Δείτε στο 30 λοιπόν που έχουμε την αύξηση. Το μέσο εισοδήματος. Ναι, το μέσο. Όπου και έχουν μια επιβάρηση 2.500. Ωραία. Που εδώ βλέπεις, ας πούμε, σε ποσοστό είναι 46,62%. Δηλαδή, αν το πάρουμε με τα μέσα εισοδήματα, όπως δηλώνονται και όπως φαίνονται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, που έχουμε και του Οικονομικού 11, που ήταν γύρω στις 29.700 κάτι, άρα πάμε στα 30 χιλιάρικα που έχουμε βάλει επάνω στην κάρτα, βλέπουμε ότι η αύξηση είναι της τάξης του 46%. Δηλαδή, κοντά στο 50% στα μέσα εισοδήματα. Ακριβώς. Είναι μικρή, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που έλεγε ο Βασίλης. Δηλαδή, ότι μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Δηλαδή, εκεί πέρα προσπαθείς να πιάσεις αυτούς που επιμελώς δηλώνουν εισοδήματα αυτό μέχρι 8-10.000 ευρώ. Όχι. Που δεν όχι. Να εδώ είναι το. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Για τα πλοκάκια, η πρόβλεψη είναι να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών συνταξιούχων. Και θα εξαρτάται από τους πόσους παρέχουν υπηρεσίες ή και το εισόδημα που λαμβάνουν από αυτές. Δηλαδή θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλίδα ώστε όλοι όσοι είναι με μπλοκάκι να μην επιβαρυνθούν, να μην πάνε δηλαδή με τους αυτοαπασχολούμενους. Μάλιστα. Και να σημειώσουμε κάπου ότι καταργείται μεν το αφορολόγητο, υποκαθίσταται κατά ένα μέρος η ζημιά και για κάποιους φορολογούμενους με το επίδομα παιδιών θα δίνει, ναι. Έτσι. Δηλαδή, με εισοδηματικά κριτήρια. Η μείωση φόρου που είδαμε προηγουμένως στην ουσία γίνεται μεγαλύτερη με το επίδομα αυτό το οποίο θα. Εντάξει, είναι σωστό αυτό που κάνουν παιδιά πάντως με εισοδηματικά κριτήρια, γιατί μέχρι τώρα το έπαιρνε και ο τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, δεν ξέρω τι, που είχε χαμηλά εισοδήματα, το έπαιρνε και ένας πάμπλουτος. Ναι, αυτό. Και είχαν γίνει και διάφορα ευτράπελα στη δημόσια ζωή. Ναι, αυτό με το αφορολόγητο όμως δεν έχει να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, μιλάω γι' αυτό. Με το αφορολόγητο πρέπει να το δούμε εντελώς διαφορετικά. Για μένα η θεώρηση ότι εντάξει, η αύξηση του αφορολογήτου λόγω παιδιών να αντικατασταθεί, όπως λένε, ας πούμε, με τα επιδόματα. Αλλά από την άλλη τη μεριά θα πρέπει να εξετάσουμε το εξής. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτή εδώ την εκπομπή. Με 25.000 εισόδημα κάποιο. Χωρίς παιδιά και το ίδιο εισόδημα για κάποιον με τρία παιδιά, είναι διαφορετική φοροδοτική ικανότητα. Αν θέλουμε λοιπόν μέσω της φορολογίας που πρέπει να εφαρμόζουμε και τη βασική συνταγματική επιταγή, ότι ο καθένας συνεισφέρει σύμφωνα με την πραγματική φοροδοτική του ικανότητα, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να ισοπεδωθεί ούτε ένα επίδομα, όποιο και αν είναι αυτό, μπορεί να αντικαταστήσει όλη αυτή την έκπτωση την οποία είχε όλα τα χρόνια με την αύξηση του αφορολογήτου. Και επίσης να σημειώσουμε ότι για τους αυτοαπασχολούμενους εκπίπτει πλέον από το φορολογητό εισόδημα εισφορές, έτσι, κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Ναι, αυτό θα το δούμε όταν θα κατατεθεί το φορολογικό, γιατί αυτή τη στιγμή σενάριο είναι να εκπίπτουν σαν οι ασφαλιστικές εισφορές κανονικά από το εισόδημα, όπως ήταν μέχρι και πρόπερση. Έχει και μια λογική. Έχει λογική. Αυτό έχει λογική πλέον. Πάντως υπάρχουν αδικίες, παιδιά. Πάμε να δούμε και τις επιχειρήσεις. Πάμε να δούμε και τις επιχειρήσεις. Ομόρυθμες εταιρείες. Για να δούμε σε ομόρυθμες τι γίνεται. Λοιπόν, επειδή θα είναι η ίδια κλίμακα με τους αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή το 26% και 35% που είδαμε προηγουμένως, βλέπουμε την διαφορά σε φόρο, πόσο μεγάλη είναι από το φόρο του 12 με το φόρο του 13. Μιλάμε για ημερολογιακά έτη, όχι οικονομικά, δηλαδή 13 και 14 αντίστοιχα, γιατί για το οικονομικό 13 θα ισχύσουν τα ίδια. Και βλέπουμε τη διαφοροποίηση, γιατί πλέον δεν θα υπάρχει αυτό που λέγεται επιχειρηματική αμοιβή, τα μισά κέρδη να πηγαίνουν στις δηλώσεις των εταίρων και τα υπόλοιπα. Τα μέχρι μισά, μάλλον στις δηλώσεις των εταιρών και τα υπόλοιπα με 20-25% ανάλογα αν είναι ομόρυθμος ή ετερόρυθμος. Και βλέπουμε πόσο διαφοροποιείται η φορολογία και όσο αυξάνουν. Είναι αρκετά μεγάλες οι επιβαρύνσεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Δηλαδή, από ένα μεσοσταθμικό της τάξης του 17, για 100.000 κέρδη του 17,6%, θα δούμε ότι θα πηγαίνουν στο 29%. Άρα υπάρχει περίπου 12 μονάδες, θα λέγαμε, μια επιβάρυνση. Να δούμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και εδώ πέρα και τώρα ΕΠΕ, τις ΕΠΕ ή τις ΕΚΕ με διανομή του συνόλου των κερδών. Η διαφορά είναι στο απόλυτο ποσοστό. Απόλυτο ποσοστό. Ακριβώς. Ακριβώς και βλέπουμε και τη διαφορά, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η μείωση η οποία γίνεται στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και λογικό είναι, γιατί θα έλεγα το εξής, ότι αν θέλεις να έχεις ένα φορολογικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα πρέπει να αφήσεις τα διανεμόμενα κέρδη. Ή θα τα φορολογείς εφόσον διανέμονται, ή δεν θα τα φορολογείς καθόλου. Δίνει ένα κίνητρο. Δίνει ένα κίνητρο με τη μείωση της φορολογίας ουσιαστικά στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τσακίζει τις μεσαίες στη φορολόγηση. Βέβαια.
Δηλαδή, στην ουσία το εξομοιώνει. Ο μέσος συντελεστής θα πάει για όλες τώρα αυτές τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση διανομής κερδών, ο μέσος συντελεστής θα ανέρθει γύρω στο 33% περίπου. Αλλά όντως έχει μεγάλη αύξηση της φορολόγησης στις προσωπικές εταιρείες. Ομόρυθμες εταιρείες. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά τα δύο προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Βασίλη παραμένει εδώ συνέχεια. Γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για τα δάνεια και για το ΤΕΜΠΕ, το πρώην ΤΕΜΠΕ, ΤΕΑΝ ΝΙΝ. Θα είναι κοντά μας ο επικεφαλής. Κάνουμε να συζητήσουμε για τα δάνεια των επιχειρήσεων. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Εξηγήσω ένα φίλο. Αυτά που βλέπετε, παιδιά, είναι αυτά που έχουν ψηφιστεί. Δεν είναι αυτά που έχουμε προτείνει εμείς. Είναι τα ψηφιστέντα. Λοιπόν, διάλειμμα.